κάτσε να πάω πιο μακριά. Να πάω εδώ στην γωνία. Ακούγομαι από εδώ. Για πάμε! Καλώς ήρθατε, για τον Σακάρο καταπληκτικό μας φόρο, Βιβύρο Καψούριδες! Το κάνω προς διευκόλυνση των ηχοληπτών, γιατί σπάω τα αποτασιόμετρα και πιτσικάρει κονσόλα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Ελάτε να κάνουμε και σήμερα ραδιοψυχοθεραπεία. Να κάνουμε αντιψυχοφορακωτισμό, να κάνουμε κλειστή τριπλά στεναχώρια, να περάσουμε την παράγοντα από τις μελαγχολίες, να μιλήσουμε για μπαλίτσα, να βάλουμε τα ποταπά μας, να κληρώσουμε δωράκια και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντική, μια τόφια, μια κρυστάλλινη ζουμουσάδα! Με ρώτησε χθες η ακροάτρια Αθηνά, τι είναι η ζουμουσάδα. Πώς λέμε, βυσινάδα. Εδώ είναι και το ερώτημα. Εδώ είναι και το ερώτημα στους φίλους μας, στους Αθηναίους, που υπάρχει πάντα η προαιώνια κόντρα εκτός από το καλαμάκι, σουβλά κτλ. Τα είπαμε αυτά. Τον Αθανάσιο Διάκο δεν τον καλαμάκωσαν. Θα πρέπει αυτοί να καταλάβουν ότι είναι το λάθος. Εμείς είμαστε το σωστό. Που λέω το κάθε φορά που κατεβαίνω κάτω το καλοκαίρι και λέω μία λεμονάδα, λέει λεμονίτα. Δεν μου λες βυσιναδίτα λες ή βυσινάδα. Πορτοκαλίτα λες ή πορτοκαλάδα. Γιατί δηλαδή να πεις λεμονίτα, ενώ λες βυσινάδα, πορτοκαλάδα, ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι. 0-1. Και σε δείχνω και το σήμα στο μέρος της καρδιάς. Πες, όχι, απάντα. Απάντα, άμα δεις, απάντα. Πού να, δεν υπάρχει. Έχουμε επιχειρήματα ατράνταχτα, κολάφια, κόλαφος. Η εκπομπή ξεκίνησε με ένα απρόπτο, συμβαίνουν αυτά ζωντανές εκπομπές. Η γλυκητάτη Αναστασία που είναι στην κονσόλα έχισε το τσάι της. Και εδώ λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα, θα ήθελα στους φίλους μας τους Κινέζους, που πιθανόν έχουν μια γνώση παραπάνω στο τσάι. Όταν εμείς κίνουμε τον καφέ μας, παίρνουμε λεφτά. Λέμε τώρα. Εντάξει, οκ, ντε μεκ. Όταν χύνεις το τσάι, τι παίρνεις. Τι, σου ανοίγει η τύχη, γνωρίζεις έναν Κινέζο. Τι, κάνεις τον Κινέζο. Μήπως κάνεις τον Κινέζο, μια και... Έχω πολύ καιρό να κάνω αυτή τη φωνή με πιότα και πάνω απ' όλα με ένα σύστημα. Όχι, η Αναστασία, το νόμο του κουνούσε άλλος. Μπερδεύεσαι. Μήπως φτάνει και η σειρά του. Οχ, μας την πέσανε. Μας παίρνουν τηλέφωνο μόλις κάναμε τη φωνή. Θέλω να χαιρετήσω όλους αυτούς που κάνουν τον Κινέζο. Εγώ είμαι. Χαιρετώ και... Αυτά. Χωρίς μαρδασάμ, σαρδάμ, χωρίς να πάμε τίποτα. Τέλος πάντων, αυτά έρχεται και η σειρά του, σιγά σιγά όλοι. Τέλος πάντων, λέω τώρα εγώ, έχω να σας πω ότι... Ή επίσης πολύ ωραίο που μπορεί να αφήσει υπονοούμενο με τρεις τελίτσες, ενώ τι έγινε, τέλος πάντων... Με την τέτοια ρε, τι έγινε που βγήκε σε αυτά που την ήθελες, που γινόταν φάση... ξέρεις, λέει, τέλος πάντων! Τι τέλος πάντων! Το αφήνεις να ορείται έτσι το τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν και το απαυτώνω. Επειδή τις άλλες δύο λοιπόν τις απαυτώσαμε, πάμε να κάνουμε το τρίτο στη σειρά, το τρίτο που είναι για το καλύτερο, δεν θέλω να πω το μακρύτερο γιατί είναι μακρύ το ταξίδι. Χαμός θα γίνει, μια ακόμα επική εξέδρα να τραβάνε βιντεάκια οι τύποι εκεί που λένε ότι γέννησαν το ποδόσφαιρο, αλλά να παίρνουν μαθήματα από τον παοξίδικο λαό που για ακόμα μια φορά θα πλημμυρίσει ένα βρετανικό γήπεδο. Πάρα πολλοί κόσμος θα ταξιδέψει εκεί. Εγώ πιστεύω θα έχει πάνω από 3.000 μέσα και δεν ξέρω εγώ πόσους θα έχει απ' έξω. Τα παιδιά στο σύνδεσμο στο Λονδίνο ετοιμάζουν εκπληκτικά πράγματα για να φιλοξενήσουν, για να ανοίξουν την αγκαλιά τους αυτούς οι οποίοι δεν θα μπόρεσουν τελικά, παρότι έχουν εισιτήριο για να βρεθούν στο Λονδίνο, δεν έχουν εισιτήριο για μέσα στο γήπεδο. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Δεν ξεχνάτε, τα κορυφαία αρτοζαχαρπλαστεία είναι Νικολαίδης. Με ό,τι θέλετε, ειδικά τις γιορτές και τσουρέκια και γλυκίσματα και βασιλόπιτες και... Τι για βες. Μελομακάρονα. Πρέπει να είναι το αγαπημένο ζυμαρικό της Αναστασίας. Κάθε φορά που λέω τα γλυκά και μας τρέχουν τα σαλάκια, το μελομακάρονο. Στην προαιώνια κόντρα, μελομακάρονο ή κουραμπιές. Τι ψηφίζεις εδώ ρε παιδιά. Μελομακάρονο ή κουραμπιές. Και αν θέλετε να δείτε τη γυναίκα σας να ουρλιάζει και δεν μπορείτε να την κάνετε να φωνάξει με άλλον τρόπο, δεν αφήνω κανένα ερωτικό υπονοούμενο, αλλά λέω, αν δεν μπορείτε, τότε κάντε ένα απλό. Ή τη μάνα σας επίσης, αν θέλετε να την ακούτε να τσιρίζει, κουραμπιέ σε βελούδινο καναπέ χωρίς πιάτο ή χαρτοπετσέτα. Και χαλί κάτω, παχύ χαλί.
Και την ώρα που κρατάς τον κουραβιέ προσεκτικά, πρόσεχε πουλάκι μου, κάνεις ένα. Πώς είναι που σου έρχεται να φτερνιστείς, κάνεις ένα έτσι και είναι μπροστά ο κουραβιές! Όχι, 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 προσποίηση. 0-1. Λέω τώρα εγώ. Λέω εγώ τώρα. Ανοίξαμε την πλυμπλικερή μας. Εδώ, το μαραφετίδιον, επίσης λέξη φοβερή, Μπαλαντέρ, που μπορείς να καλύψεις τώρα το μαραφέτη. Φανταστική. Ξεμπερδεύεις, μια και έξω. Φέρε εκείνο το μαραφέτη. Τέλος. Γουστάρω τις ξεκούραστες λέξεις που δεν χρειάζεται να βρεις. Αυτά, απλά πράγματα. Απλά πραγματάκια. Αυτό όπως το λέει, καλό ταξίδι σε όσους ξεκινάνε σήμερα. Φεύγει κόσμος σήμερα. Θα μας πει πολλοί κόσμος πώς θα περάσει εκεί. Θα βγάλουμε την Πέμπτη, θα έχουμε εδώ pre-game, θα μιλήσουμε και με παιδιά που θα βρίσκονται εκεί. Θα επικοινωνήσουμε με τα παοξάκια, με τα ζουμουσάκια. Εμείς την Πέμπτη θα είμαστε στις καναπεδάρες, στη γιγαντοοθονάρα υπερατού. Πώς μου αρέσουν τα υπερτετικά σε άρα. Γιγαντοοθονάρα, λέει ο άλλος πήγα, μου έβγαλε λέει, μια λαδοκολάρα με κρέατα, λέει ο Μανώλης, ο Τσουκνίδας. Όλα τα σεάρα γεμίζει. Τι παικτάρα που είσαι, ρε Πρίγιοβιτς, ας πούμε. Τι σεντερφοράκλα επίσης. Γεμίζει το στόμα, είναι τόσο ωραία ελληνική γλώσσα. Σου δίνει τόσες οδούς για να μπει σε αυτές, τόσα δρομάκια. Όπως επίσης όταν είναι να μιλήσει για λαμόγια, ας πούμε, όταν είναι να μιλήσει για εγκληματίες. Όταν να μιλήσει για αυτούς που στοιχειώνουν το ποδόσφαιρο τόσα χρόνια. Επίσης, κι αυτό. Ή επίσης τι ωραίο όταν κάνει σαρδάμ. Που θέλει χθες η παιδίατρος να μου πει, του φοράτε ακόμα πάνες. Όχι, του φοράτε ακόμα πανά. Και μπερδεύτηκε η κοπέλα γιατί έχει 50 άτομα απ' έξω, είχε 50 άτομα πριν μας και λέει, του φοράτε ακόμα πιανά. Και λέω, ναι, αλλά σήμερα του φοράμε φλογέρα και όμποε. Και έκλαιγε η κοπέλα, κατουρίθηκε, τι να κάνει. Αλλά όταν μου δίνεις εσύ την μπάσα, εγώ τι θα πω. Του φοράτε, λέει, πιάνα. Ναι, του φοράμε και όμποε και φλογέρες και βιολιά. Σήμερα μόνο πιάνα. Θέλουμε να έχει μια εύχηστη μουσική. Λέμε τώρα. Καλημέρα σε όλη την κοινωνία, του ζουμουσού, όλη την τρελοπαρέα, σε όλο το μουρλοσύστημα, σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι εδώ χρόνια μαζί μας, στους καινούργιους που έρχονται και είναι αρκετοί, δόξα τω Θεώ, έρχονται στην παρέα μας, εκτιμούν αυτό που είμαστε, εκτιμούν αυτό που πιστεύουμε, γουστάρουν αυτό που κάνουμε, αλλά και αυτούς που δεν μας γουστάρουν, okay, και αυτοί ξέρω ότι μας ακούνε, περιμένουν την κουβέντα μας, την κάθε μας κουβέντα, ειδικά οι φίλοι μας που είναι 508 χιλιόμετρα από εδώ και περιμένουν να δουν τι θα πούμε, αν θα κάνουμε κοκοκό, αν θα κάνουμε τα στραβά μάτια. Αν θα λουφάξουμε, αν θα σιωπήσουμε, αν θα το παίξουμε μουγκί, αν θα κάνουμε τους ανατολικογερμανούς δισκοβόλους. Αν θα πούμε εντάξει μωρέ, μια από τα ίδια. Ποτέ. Γι' αυτό λέμε κάθε μέρα. Το νου μας. Έχεις τα τραγουδάκια έτοιμα που... Α, κοριτσάρα μου. Α, αυτό είναι παιδιά. Δασκαλάκης λέει και όσοι στο εντάξει. Okay, τώρα δεν είναι... Αλλά σε όλες τα ίδια λες λέει. Κοριτσάρα μου, σε κανέναν από τους δύο δεν λέω, να ξέρεις. Σε κανέναν από τους δύο. Ανοίξαμε το πιπλίκι μας, γράφεται αθλητήριος, με λικούς χαρακτήρες και μπαίνετε εκεί που εσείως είμαστε 11.906. Συνειδητή έτσι, είναι ομάδα, δεν είναι σελίδα που με ένα like μπαίνεις, είναι ομάδα. Μπαίνετε στην παρέα μας, μόλις κάνουμε 12.000 νούμερο, μόλις θα είναι το 12 που είναι ο 12ος παίκτης. Ωραίο! Θα δώσουμε ένα δώρο να κλαίνε όλες οι υπόλοιπες εκπομπές. Όλες στην Ελλάδα με αυτά που δώσαμε και με αυτά που θα δώσουμε. Από κάτω είναι γυμναστήριο. Κουπανιούνται ήδη 8 και 20. Τι είναι αυτά που ακούμε, κάνουμε μετακόμιση. Χτυπιούνται από τα γέλια με αυτά που πιθανόν να πούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δέρνονται. Να κατέβουμε μια φορά. Εσείς οι από κάτω προσέχετε τους από πάνω. Που έλεγε μια ψυχή. Είπα λοιπόν. Χθες δώσαμε τριήμερο θερμές. Όποιος έχει πάει, έχει μείνει ενθουσιασμένος. Είναι φανταστικό. Μπείτε, πατήστε θερμές. Λουτράκια ριδές, να δείτε σε τι ξενοδοχείο σας στέλνουμε. Όχι σε τίποτα δευτεράτζες, όχι τίποτα αρπακολιές, 40 άλλα της Παρασκευής στο γάλα. Όχι τίποτα τσίου ξενοδοχεία, αλλά ξενοδοχείο που ακόμα και ο πιο ξενέρωτος γίνεται θερμός. Γι' αυτό και το ξενοδοχείο λέγεται θερμές και όχι ψυχρές. Που σήμερα κληρώνουμε ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Ξενέρωτες. Στείλτε το μήνυμά σας, σας στέλνουμε στο ξενοδοχείο, στο hotel Κρυόκολες. Θερμές. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάτι που τέλος πάντων δεν θα.
Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί σας θέλουμε να ξεχνάτε τα προβλήματά σας. Θα ξαναδώσουμε και θερμές. Θα δώσουμε και λίθο, καϊμάκ τσαλάν. Και πολλά πραγματάκια. Την Πέμπτη θα δώσουμε ένα κλιματιστικό TCL. Χαμός το ίσωμα. Χαμός το ίσωμα. Τι έχουμε λοιπόν. Επικαιρότητα έφαγε τις φάπες ο Βαρέλα. Να ζήσεις Φερνάντο και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις. Με άσπρα μαλλιά, όχι. Λέμε τώρα. 31 έκλεισε το Beast, ο ανθρωποφάγος. Το τέρας που έχουμε πίσω στην άμυνα. Και βέβαια δεν ξέρω τι κάνουν στο πράσινο ακροτήρι, στο Κάπο Βέρντε, την πατρίδα της Τσεζάρη Εβόρα, της ξυπόλητης Δίβας. Αλλά εδώ, στη γιορτή, πέφτει φάπα, αδερφέ. Ή αλλιώς τούνελ. Εμείς που είμαστε 40+, το ξέραμε σαν μπούγιο. Το ζήσε όνια να ανασένεις. Όταν κάποιος κουρευόταν, ο σβέρκος γινότανε, υπήρχε αποτύπωμα ή τα τρία πόδια της χαλκίδης, άμα δεν προλάβαινες, ή όλη η Πελοπόννησο, όπως είναι το χέρι, στο σβέρκο. Και το ήξερε και αυτός που κουρεύεται, έτσι. Δηλαδή ήτανε πραγματικά το περίμενε, ήταν αναμενόμενο. Ερχόταν και το ήξερε, παιδιά, μια στιγμή λίγο να βγάλω τουλάχιστον ξέρω εγώ τα γυαλιά, ας πούμε. Ή παιδιά, να βγάλω λίγο την τσάντα, ναι, βεβαίως. Και όχι bullying ideas, έτσι. Δηλαδή ήταν ένα ωραίο σκηνικό. Το ίδιο λοιπόν, επειδή οι ποδοσφαιριστές είναι μικρά ή μεγάλα παιδιά, κάνανε και χθες στο Βαρέλα που ευτυχώς ξεπέρασε γρήγορα το διάστρεμα το οποίο υπέστη στον προχθεσινό αγώνα. Έχω βέβαια έξω τα ζουμουσάκια, τους ρεπόρτερ φίλους που αυτή είναι η πιο καλή πηγή. Έλα, μόλις τώρα είδα στο τάδε εμπορικό το Βαρέλα, πήγα, τον ρώτησα πώς είναι το πόδι, μου είπε όλα καλά, παίζει την Πέμπτη με την Τζέλσι. Αυτό είναι. Έτσι, ένας, μετά, μετά από κάνα πεντάλεπτο, έλα, είμαι στο τάδε εμπορικό κέντρο, μπαίνει στο τάδε μαγαζί ο Βαρέλα, το πλησίασα, το ρώτησα. Τουν, άλλος, έλα, security, φίλος, αδερφός, κάνει και εκπομπή αλλού. Έλα, ήρθε ο Βαρέλα, όλα καλά, δηλαδή η διάγνωση, δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς αξονική δομογραφία. Είναι έξω οι ακροατές, είναι έξω τα ζουμουσάκια και σου στέλνουν, φίλε, κατευθείαν. Και έχει φύγει ένα άγχος ότι ο Βαρέλα είναι εντάξει και παίζει. 31. Μικρό κουζάκι, επειδή υπήρχαν απορίες. Να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, δεν θέλουμε να αφήνουμε γκρίζες ζώνες στο μυαλό σας. Τι μπορεί να είπε ο καραπρίστ, τι μπορεί να είπε ο καραπαπάς όταν πλησίαζε τον διαιτητή Ευαγγέλου. Γιατί χθες ήρθε και μήνυμα, αν έχετε το Θεό σας, που ξέρεις λέει τι του έλεγε. Και ρωτώ εγώ, ένα multiple choice, ένα πρόχειρο. Τι μπορεί να του έλεγε, α, τα ζώδια που έχεις στον Ερμή, ανάδρομο, τι οροσκόπο έχεις. Β, πιστεύεις ότι θα υπάρξει νικήτρια ή νικητή στο Nomads. Πώς βρίσκεις την αποχώρηση της Δήμητρας Αλεξανδράκη για 47η φορά. Είναι όσες φορές διαλύθηκαν οι Pix Lux. Φεύγω, λέει. Δεν πιστεύει κανένα εντάξει. Παιδιά, αυτή τη φορά φεύγω. Ναι, οκ, οκ. Όχι, όχι, φεύγω γιατί μαθαίνω ότι ο δικός μου με την Ιωάννα Μπέλα και τα λοιπά υπάρχει ένα μουχαμπέτι έξω και πρέπει να γυρίσω. Η εκπομπή έχει και την πλευρά της στην lifestyle. Γελάει Αναστασία. Τρίτον, ρώτησε ποια θα είναι η νέα κριτής στο My Style Rocks. Θα παραμείνει ή έτσι με το κοντό το ξανθό το μαλλί. Έλα. Άσε Σπυροπούλου. Λέω για την άλλη που μπαίνει, ρε, με το κοντό το μαλλί του Λικουρέζου. Η Καλογρίδη Νατάσα, φίλοι μας. Λέω, το ρώτησε για την Νατάσα Καλογρίδη. Ή τι θα γίνει στο My Style Rocks, τι θα γίνει. Το ρώτησε μήπως, ξέρεις, λέει ο καραπαπάς στον Ευαγγέλου, έχω εκείνο το συλλεκτικό τεύχος Σεραφίνο που σου λείπει. Μήπως το θέλεις. Έχω όλη τη σειρά μπλεκ, αγόρι. Μήπως για τις φίλες σου, Μανίνα, Σούπερ Κατερίνα. Σούπερ Κατερίνα, άμα καταργηθεί θα βγαίνει και σε αμόλυβδη. Λέω εγώ ρε παιδί, με ερωτήματα. Τι μπορεί να του είπε. Και μετά μπαίνει στα αποδυτήρια ο διαιτητής και βγαίνει με ένα χρώμα το οποίο είναι κάτι μεταξύ εκρού και νεκρού. Αυτό το οχρό. Το πάνινο, το λευκό του καραβόπανου. Βγαίνει έτσι. Σαν φάντασμα βγαίνει. Τι
μπορεί να του έχουν πει στα αποδυτήρια. Τι μπορεί να του έχουν πει στα αποδυτήρια. Είσαι άσχημος. Να ένα. Έβαλες κιλά. Το έβαλες κιλά σε επόπτριες θα μετρούσε. Πας από τις μπίπι την ψυχολογία. Χαίρομαι που είστε επόπτρια για να ασχολείστε με το ποδόσφαιρο. Μήπως έχετε βάλει κιλά τελευταία. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να σε μισήσει μια γυναίκα. Ο πιο γρήγορος, δεν υπάρχει. Εντάξει, άχαστο, 1-0-5. Δεν σε κολακεύει τόσο πολύ αυτό το σορτσάκι. Σαν να σε παχαίνει λίγο το σημαίακι. Λέμε τώρα για τις επόπτριες, το αγρίνιο. Τέλος, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει τίποτα φαλοκρατικό σε αυτό, έτσι. Τα ίδια μπορεί να πει στον επόπτη και να του μπίπει την ψυχολογία. Πώς είσαι έτσι, σαν ανάποδο σημαίακι. Και τα λοιπά. Βγαίνει λοιπόν ο χρός. Ο χρός. Ο διαιτητής να σφυρίξει το δεύτερο ημίχρονο και είδαμε τι έγινε. Εμείς πρέπει να είμαστε 100% υποψιασμένοι. Σήμερα σας το λέει ο φίλος σας που το ημερολόγιο γράφει 27 Νοεμβρίου. Και φέτος θα σκυλιάσουν με κάθε νόμιμο και παράνομο τρόπο. Με κάθε ένομο και άνομο τρόπο. Με κάθε επιτρεπτό και ανεπίτρεπτο τρόπο. Για να μην έρθει το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Για να μην γράψει στο τέλος την Ούγια πρωταθλητής Ελλάδος Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε τους τρόπο, κάθε τους λαμογιά, κάθε τους υποχθόνιο σχέδιο. Και τη σκιά μας προσέχουμε και το διπλανό μας και οτιδήποτε. Δεν πέφτουμε σε παγίδες. Και ο κόσμος μέχρι στιγμής είναι υποδειγματικός. Και στα δύο μάτς πέρσι που στήθηκε η πλεκτάνη για να μας κλέψουν το πρωτάθλημα, ο ένας που τα έκανε πάνω του και δεν βγήκε καθόλου να παίξει και ο άλλος που έπαιξε και τρομοκρατήθηκε, ο κόσμος ήταν άριστος. Κράτησε όλη την οργή μέσα του και δεν την έβγαλε για να προστατέψει την οικογένειά του. Το σπίτι του. Απροπό που λένε και μια και το έφερε η κουβέντα, ηρίστο εν παρόδο. Τι έγινε ρε παιδιά εκεί στη Χάρτινη. Μετά από τις φυγές του Αραούχο, του Βράνιες, του Χριστοδουλόπουλου, του Γιώχανσον, του Κονέ το καλοκαίρι. Τώρα τι. Φεύγουν λέει και οι Μπακασέτας, Λαμπρόπουλος και Σιμόες. Τι λέτε ρε παιδιά. Καλά είναι και θρασίτατη βέβαια έτσι. Ζητήσαν οι άνθρωποι παραπάνω λεφτά για να μείνουν. Ζητήσαν αξιοπρεπή συμβόλαια. Τι λέτε ρε, σοβαρά μιλάτε. Σας το είπε ξεκάθαρα ο πρόεδρός σας. Θα έπρεπε να πληρώνετε. Αυτό είναι το όνειρό του έτσι. Για να παίζετε στην ΑΕΚ. Όχι να πληρώνεστε, όχι να σας πληρώνουμε. Θα έπρεπε εσείς να πληρώνετε. Πολύ ωραίο. Είναι πρωτοποριακό. Έτσι οι ομάδες αποκτούν και βιωσιμότητα. Να είναι ένας πρόεδρος εκεί, το σοβαρά μιλάς. Να χώνει συνέχεια λεφτά. Όχι. Θα έρχεσαι. Ερώτηση σου κάνω. Εσένα, Αναστασία, εσένα. Πα σε ένα φροντιστήριο. Να μάθει μια γλώσσα. Σε πληρώνουν ή πληρώνεις. Πληρώνεις. Πάρα πολύ ωραία. Πα σε μια σχολή να γίνεις μπαρίστα, να γίνεις δημοσιογράφος, να γίνεις οτιδήποτε ρε παιδί μου. Να γίνεις γραφίστας. Σε πληρώνουν ή τους πληρώνεις. Τους πληρώνεις. Σωστά. Σωστά. Πας ρε παιδί μου κάπου να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου. Γιατί είναι χαλασμένο. Σε πληρώνουν. Α, καλό στο παιδί. Πάρε 500 ευρώ που θα σου φτιάξουμε το σασμάν. Σε πληρώνουν ή τους πληρώνεις. Τους πληρώνεις. Άρα γιατί παίχτης ΑΕΚ που πάνω στο κασίδα του κεφάλι σου λέει εδώ ήρθατε στην ομάδα θέλετε να πληρώνετε. Θα πληρώνετε ρε. Πρωτοποριακό. Πρωτοποριακό. Ρηξικέλεθρο που λένε. Και βέβαια νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμα. Του Τίγρη. Είναι πολύ ωραίο σαν σκέψη. Θα πληρώνετε ρε κουφάλες δέντρου ή δοντιού. Θα έρχεστε εδώ και θα πληρώνετε. Μια χαρά. Τέλεια. Εγώ λέω, έτσι λέω τώρα, σαν ιδέα μου περνάει, φευγαλέ από το μυαλό. Σαν άστραπή σε καθαρό ουρανό. Μου έρχεται ρε παιδί μου, έτσι τώρα. Να μην πω σαν τζούφια σε ευκυλιότητα. Δεν θέλω, δεν είναι ωραίες αυτές. Δεν είναι ωραία αυτά τα παραδείγματα. Δεν είναι. Αλλά έτσι φευγαλέ, έτσι χωρίς να το θέλω, μου έρχεται σκέψη. Δεν το τζιμπάμε το Σιμόες, λέω εγώ. Γιατί από αυτούς που μένουν, τι έγινε ρε παιδιά ο Μπακασέτας. Ο Φαμπάστεν τη ΑΕΚ. Το τάγκ, η υπερπεκτούρα, τι έγινε με αυτούς. Ε? Τι
έγινε, ο Λαμπρόπουλος, ο κορυφαίος, αυτά Έλληνας. Τι έγινε, Σιμόες που ήταν το μηχανάκι, ο κορυφαίος αμυντικός χάφη, αυτά. Τι έγινε. Και όπως είδατε, μούγκα όλοι στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Όλοι στρατιωτάκια. Μιλάει κανένας. Είπαν τους καθαρίζει, τους καθαρίζει, τέλος. Και να η νέα γενιά, και ναι, δεν ήθελαν να παίξουν και αυτά. Μέχρι προχθές, θεοί. Τώρα τίποτα. Θα τους ξαναπούμε λοιπόν ένα πράγμα. Διότι αυτό που έκαναν πέρσι, η μουτζούρα που έβαλαν πέρσι στο βιογραφικό τους, θα τους κυνηγάει πολλά χρόνια. Είμαστε όλοι ανήψια της θείας δίκης. Είναι η πιο γαμάτη θεία. Γαμάτη επειδή πηγαίνει σε γάμους. Ούτε εδώ υπάρχει βρισκιά. Είναι από αυτές τις θείες που λένε, α, έχω, τι έχεις Σαββατοκύριακο, έχω μία κηδεία το Σάββατο, μια γιαγιά εκεί της γειτονιά, έχω μετά έχει την Κυριακή, έχω δυο γάμους. Δυο γάμους είναι, το πάνε έτσι, με ένα ντύσιμο, με ένα χτένισμα, πάει σε ρίρε παιδί μου. Χθες δικαιώθηκε η εκπομπή, μην τα πούμε τώρα για το τάδε ρεπορτάζ για αυτά, αυτά τα αφήνουμε για άλλους, δεν μας απασχολούν. Ο Απόστολος Παύλα Γκόραν που πήγε σε βαφτίσει και η κουμπάρα ήταν αυτή που έκλεψε την παράσταση, δικαιώνεται η εκπομπή για την προσοχή που με ιδιαίτερη στοργή σκύβει πάνω από τις κουμπάρες που είναι μια κατηγορία μόνες τους, λατρεύουμε τις κουμπάρες, τις μόνες κουμπάρες, τις κουκλάρες κουμπάρες που θέλουν να κλέβουν την παράσταση. Σε γάμους ειδικά, διότι η κολλητή τους φίλη παντρεύτηκε και πάει αυτή. Τέλος. Τον έδεσε στο γάιδαρο. Εκεί που είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι φίλοι του γαμπρού, το ξαναλέω, τα ελεύθερα παλικάρια, γιατί αυτή με τον ηφικό βγαίνει εγωισμός. Εγώ τι. Εγώ ρε θα κλέψω την παράσταση. Εσύ το τεφαρίκι το βρήκες, παντρεύτηκες. Εμείς θα μείνουμε στο ράφι να κάνουμε ράφινγκ. Άλλο το ράφτινγκ, άλλο το ράφινγκ. Ράφτινγκ είναι εκεί που σου ράβουν τα ρούχα. Ράφινγκ. Θα μείνω εγώ στο ράφι. Εγώ θα δεις πως θα έρθει. Και βλέπεις έρχεται η κουμπάρα. Και είναι η κουμπάρα, περπατάει και τρίζουν τα πλακάκια στο προάβλιο της εκκλησίας. Εγώ. Χώρια στο γλέντι που θα κάνει το χορό, το τσιφτετέλι. Λες και είναι καλεσμένη στο Σπύρο Παπαδόπουλο. Εγώ, εσύ θα κλέψεις την παράσταση. Εσύ με τον ηφικό. Θα δεις τι φόρεμα θα βάλω. Θα δεις τι δίαιτα θα έχω κάνει. Τι μαύρισμα θα έχω κάνει. Και παίζει αυτό το πράγμα. Και χθες δικαιώθηκε η εκπομπή για αυτή τη μικρή παρένθεση με τις κουμπάρες. Ε, Αναστασία, εσύ παίζεις γάμους, τα λέω καλά. Λύσα κακιά η κουμπάρα. Και οι φίλες της βέβαια. Υπάρχουν και οι φίλες. Ξέρουν πώς είναι ρε παιδί μου που λέμε στα reality, φίλοι Γιώργου. Συγγενείς Γιώργου. Εις διάφορες εκπομπές. Εκεί είναι φίλοι κουμπάρας, φίλοι κουμπάρου. Ή φίλοι γαμπρού. Και γίνεται ένα μεγάλο μουχαμπέτι. Ένα σύγχρονο σκλαβονιφοπάζαρο. Γιατί θέλει να του σκλαβώσει τον άλλον με τη συμπεριφορά σου, αυτό εννοώ. Θα πάμε σε ένα συγκλονιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Θα φύγω με Βασίλη Καρά. Παραγγελιά είναι από τη φίλη μου τη Μαρία, που το ζήτησα την Παρασκευή, αλλά χθες με τον Μουχαμπέτη. Κομμάτι πολύ, πάρα πολύ Βασίλης. Πολύ καψούρα έχει μέσα. Με αυτό θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Κληρώνουμε, είπαμε, ένα υπέροχο σήμερα. Ψάρι, μια ψαρούκλα, ένα φαγκρί. Όσοι ξέρετε από καλό ψάρι, καταλαβαίνετε τι είναι το φαγκρί. Έτσι. Ένα κιλό σχεδόν. Καθαρισμένο τα πάντα όλα. Βάλτε το πάλι να παίξει από την αρχή, Αναστασία μου, γιατί το φάγαμε. Έστω τουλάχιστον το κουπλέ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για την ψαρούκλα σήμερα. Και θα σας πω μετά τι άλλο έχουμε. Θα σας πω και μετά. Πάμε, πάμε. Έτσι. Άχαστο το ναϊ-ναϊ, δεν ξεχνάς. Είσαι εσύ η αγαπημένη Παναγιά. Παναγιά, χωρίς γαμά. Κοιτούσα σαν. Είσαι εσύ όλη η ζωή μου και. Όχι φως, άλλη εφημερίδα. Φόρτσα εγώ λέω. Ο φτωχός. Τώρα λέω το ρεφρέν και έρχομαι στις γραμμές. Όπως ανθίζουν τα λουλούδια, άντισες κι εσύ. Για σένα γράφω εγώ τραγούδια, αγάπη μου χρήση. Όπως ανθίζουν τα λουλούδια, στο καρδάσι μου, στην Πάτρα, στη Μαρία που του ζήτησε. Νεκταράκο μου, προχώρα, μη μασάς τίποτα, μη μασάς, μη μασάς. Πάω καφού. Λοιπόν, πάμε γραμμές.
Πάμε γραμμές, να πάρουμε γραμμές. Είναι η μόνη γραμμή που παίρνει η εκπομπή, οι μόνες γραμμές, οι τηλεφωνικές. Φανταστική ατάκα έχει πει. Έχει πει η Ναταλία Γερμανού, την εκτιμώ ιδιαίτερα. Μυαλό κοφτερό. Λέει, αν δεν με απατά η μνήμη μου που με απατά, και βέβαια θέλω να πω ότι είναι η μνήμη μου είναι η μόνη, λέει, που δεν με έχει απατήσει. Δηλαδή, απόλυτη αυτογνωσία. Σου λέει, το έχω φάει το κέρατο που το έχω φάει. Η μνήμη μου είναι το μόνο πράγμα, λέει, που δεν με απατά. Όλοι οι άλλοι με έχουν απατήσει. Τέλος πάντων, είναι αυτή που έχει πει στην συζήτηση που έχει έρθει η μοντέλα. Τα έχεις με το ρεμό. Λέει αυτή, όχι, είμαστε φίλοι. Φιλενάδα, τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά. Μεγάλη Ναταλία. Πάμε στις γραμμές. Φαγκρή από το Αιγαίον, από την ψαραγορά Αιγαίων κληρώνουμε σήμερα. Υπέροχο, υπέροχη ψαρούκλα. Καθαρισμένη, φρεσκότατη, εννοείται μέρας. Πάμε, καλημέρα σας, να πάρουμε τις γραμμές. Ναι, γεια σας. Έλα Κωνσταντίνο, καλημέρα. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Αγώρι, τι γίνεται, Δούμουσο, έχεις δωράκλα σήμερα, ωραία ρε φελάρε. Φαγκρή, φίλε, υπέροχο ψάρι, πεντανόστιμο. Και μέρας, έτσι. Να το ρίξω τα ψή, να πούμε και τελείωσε. Τέλος, φίλε, γεια σας. Να γλύψω τα δαχτυλάκια. Δεν σε λέω, όποιος θα κερδίσει όταν είναι, ας τα δώσει ένα παιδί, αλλά το φαγκρί... Το φαγκρί το θέλω, δεν το χαρίζω. Έχουμε γιατί να κάνουμε κάτι εξετάσεις και μήπου γιατρός κάνα ψαράκι. Κάνα ψαράκι. Θα πάτε εκεί, παιδιά, θα πάτε Αγίου Δημητρίου 70. Καταπληκτικά πράγματα, φρεσκότατα. Όσοι πήγαν και άμα θέλετε, σας το καθαρίζει κιόλα εκεί. Σας το ψήνει και το παίρνετε έτοιμο, έτσι. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. 476. Έλα, πες μου, ό,τι άλλο θέλεις. Λοιπόν, άκου να δεις Κωστάκη. Ναι, εγώ και ακούω και βλέπω. Ναι. Ναι, ναι. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του μπάσκετ. Βέβαια. Λοιπόν, άκουσα και τον τεράστιο πρόεδρο, τον Πάνε Πρέλεβη, το παιδί. Όντως, ας πούμε. Μύθος. Ζωντανός μύθος. Ναι. Άμπραβο. Άμπραβο. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Πήρα τον εγγονό, τον Βαγγελάη, τον πήρα ένα ντραμς νεκρό. Και ένα τύμπανο, γιατί μας είχε τρελάνει. Τώρα να δεις, τώρα να δεις που το πήρες το τύμπανο, πως είσαι τρελάνει. Τελείωσε ρε, άστο. Σε μια εβδομάδα θα το βγάλει πέ, αλλά δεν πέρασε. Θα το βγάλει πέ, έτσι. Θα το βγάλει πέ, δεν υπάρχει, άστο. Πες λίγο στα κορίτσια της παρέας τι σημαίνει πέ, λοιπόν, από το στρατό. Προς επισκευή. Προς επισκευή, έτσι, αυτό σημαίνει πέ. Κωστέ, βάλ τον, λέω, το φανέλα, το πάω, τη στολή, θα βάλω κι εγώ τη φανέλα, έχουμε το μάτι, να αρχίζουμε, πάμε, βλέπαμε το μπάσκετ. Αυτά είναι. Άρα, λέω, θα μας τρελάνει, ρε Βαγγελάη, τελείωσε. Πάω, παππού, αμάν, βάρα, ρε. Αυτά είναι, φίλε, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, Κωστέ, λέμε τώρα, τα πάω και τα ακούω, ρε παιδί μου, μία ανησυχία τον κόσμο. Καλά ρε παιδιά, επειδή βγήκε, είπε ο Μπερμπασάβας να πούμε θα πάρουμε το ποτάτημα, εμείς θα κολλώσουμε. Έτσι δεν είναι. Άσε να κάνουμε όχι θέλω, πρέπει να κάνουμε όχι τη δουλειά μας, τελείωσε. Όχι βέβαια. Εντάξει, τους ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Τους είδαμε και πάλι αυτό το Σαββατοκύριακο. Απλά υπενθύμηση. Ναι. Θα έπρεπε να έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμούς, να είναι στο μείον 9. Βέβαια. Θα έπρεπε να μην τους έχουν δοθεί. Έπρεπε η διαφορά μας να είναι τουλάχιστον 15 πόντους. Όμως βλέπεις τους διατηρούν ζωντανούς. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια, να είμαστε σε γρήγορση, να προσέχουμε και τη σκιά μας. Μα ξέρεις τι λέει. Εντάξει, έγινε εκείνο το έμεσο. Βγαίνει και λέει θα στείλω την κασέτα. Ποια κασέτα? Θα στείλει στον κόλτο site. Τι κασέτα να στείλει? Τον Ρωσίδη που έβριζε τον Χατζησαία, τον Παυτσάκη, θα στείλει στον άλλο τον ψελό, τον μαύρο που δεν έφαγε κόκκινη κάρτα. Που κλώτσε τον Κουλούρη. Τι κασέτα, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, είδες, φίλε, πώς κάνουν. Είδες πώς κάνουν. Πες μου, τι έκανε ο Ευαγγέλου στον πρώτο ημίχρονο. Για ένα γύρισμα λάθος, χαλάσα την κοινωνία. Όταν βουτούσαν αυτή χρόνια, ο Αλεξανδρής τα έλεγε, δεν τα λέγαμε εμείς. Βουτούσαμε, λέει, και το παιδί μου λέει φάκλεβα. Και το παιδί μου λέει φάκλεβα στα ζάρια, λέει, αν παίζαμε. Εντάξει, τι να πεις. Μεταξύ τους τα λένε. Εκείνο το ερώτημα που είπε, τι είπε ο κύριος Καραπαπάτο. Ναι, αυτό είναι σήμερα το ερώτημα της εκπομπής, το quiz. Τώρα τι θα σε πω. Επειδή εχθές ο δάσκαλος έφερε και κάτι όργανο εκεί πέρα, μας έκανε έκπληξη τον Μπαζαρέτζη. 2 ώρες άστα να πάνε, έγινε ο χαμός. Το Σταύρο, τον Μπαζαρέτζη. Όχι τον Σταύρο, τον Μιχάλη. Τον αδύνατο, τον αδερφό. Και εκείνος είναι δυνατός και ο Μιχάλη. Όλο το σόι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Χορεύουμε ένα τραγούδι με στυλ Καλαματιανό Συρτό και λέγεται «Τη θάλασσα, τη γαλανή, να την εχαλικώσω για να μπορέσω κάπως έτσι να σ' ανταμώσω». Ναι. Είναι δωδεκάνησα το τραγούδι. Πρέπει να έλεγε τώρα ο Καραπαπάς τον Ευαγγέλο από ποιο νησί είναι. Λέρο, Κάλυμνο, Ρόδο. Αλλιώς δεν εξηγείται. Πρέπει να έχει μεγάλο... Γεια σου, Κωνσταντίνε! Φιλιά! Άντε, φιλιά. Να σε ζουμουσούρε. Δεν μασάμε, βρε. Δεν μασάμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι.
Καλημέρα, 533. Καλό το παιδί. Γεια σου, Θοδωρή. Τι γίνεται. Λοιπόν, διευκρίνησε καλά, λίγο καλά, γιατί είδα και στο ποστάρισμα τι έχει γίνει τώρα με εκείνη την εταιρεία με τα εισιτήρια. Για πες, γιατί μήπως και γλιτώσουμε τον Κουσμάκη. Άκουσε λίγο. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα το οποίο αν κάποιοι... Μπορεί να μην αφορά κανένα, μπορεί να αφορά και πολλούς. Ναι. Λοιπόν, ό,τι έχουν κλείσει αεροπορικά για το Λονδίνο με την εταιρεία Kiwi, ναι, και πετάνε με Ryanair, έχουν σοβαρότατο πρόβλημα. Λοιπόν, γιατί? Να σου πω λίγο την ιστορία στην αρχή. Ναι, ναι. Λίγο σύντομα, γιατί, αν θέλεις, γιατί περιμένουν άλλοι τέσσερις. Ναι, ναι. Μπήκαμε την Air Tickets, κλείσαμε εισιτήρια, μας κατέφεραν σε μια πλατφόρμα που λέγεται Kiwi. Μετά και έτσι. Η τύχη μας είναι αύριο το μεσημέρι για Λονδίνο. Έτσι, και πάμε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και γυρνάμε Παρασκευή. Λοιπόν, το check-in ανοίγει 48 ώρες πριν. Μπήκα να κάνω check-in με την Kiwi, η οποία δεν έκανε με τίποτα. Πήρα στην Αγγλία, μιλούσα περίπου μία-μία μισή ώρα με την εταιρεία. Έχουν ένα μόνο αγγλικό τηλέφωνο. Και αυτή η εταιρεία δεν δέχεται τις ταυτότητες για να σε κάνει check-in. Θέλει διαβατήρια. Αν έχεις διαβατήριο, καλώς. Και οι ταυτότητες, οι τελευταίες ταυτότητες, έτσι, με λατινικούς χαρακτήρες κτλ. Θεωρούν τις κλήσεις διεθνείς αυτή η εταιρεία και θέλουν απαραίτητα διαβατήριο. Άρα δεν σε κάνουν check-in και δεν σε δίνουν πληροφορίες για την πτήση σου, να πας μέσα κατευθείαν από τη Ryanair να κάνεις check-in. Και πρέπει να πας στο αεροδρόμιο. Εμείς 6 άτομα. Επί 4 πτήσεις, γιατί πετάμε μέσω Ιταλίας, 55 ευρώ ανά άτομα ανά πτήση, μας ζητούσαν να πληρώσουμε άλλα 1.320 ευρώ. 1.300, ναι, όχι ρε φίλε. Ναι, τελικά... λοιπόν, και η μοναδική άκρη που μπορεί να βρει, το λέω για κάποιους, έχω κάνει για ανάρτηση στη σελίδα. Το είδα, ναι, ναι. Όποιος θέλει να μπει και να μου στείλει μήνυμα. Η μοναδική λύση είναι, πήγα στο αεροδρόμιο, η Ryanair ήταν πάρα πολύ εξυπηρετική, να πούμε και ένα ευχαριστώ. Ήταν οι δύο κοπέλες εκεί, οι οποίες πετάξαν έξω όλα τα email της Kiwi, βάλαν τα δικά μου email και μπόρεσα να μπω πλέον μέσα από τη Ryanair να κάνω check-in. Μάλιστα. Όσοι πετάνε με Wizz Air, γιατί έχει και πτήσεις Wizz Air, με πήραν κάτι παιδιά από Αθήνα μόλις είδαν το μήνυμα, αυτοί δεν έχουν πρόβλημα, γιατί τους ζητάει το PNR, λέγεται Passenger Name Record, την κράτηση δηλαδή, και το επώνυμό τους. Ενώ η Ryanair ζητάει το PNR πάλι και το email της εταιρείας που έκανε την κράτηση, η οποία είναι εκείνη και η οποία δεν σου δίνει με τίποτα. Δηλαδή αυτά γίνονται επειδή δεν θα σου πάρουν λεφτά. Μάλιστα. Λοιπόν, όσοι έχουν κλείσει κατευθείαν με Ryanair ή κατευθείαν με Wizz, δεν έχουν ανησυχεί κανένα πρόβλημα. Όσοι είναι αφορά εκεί, μόνο όσους είναι Kiwi. Από Kiwi, ναι. Από Kiwi και Ryanair, έτσι. Μάλιστα. Μην τρομάξουν όλοι, απλά να τα δούμε καλά λίγο έκανες. Γιατί το καλά τσεκίνε έκανες και το λες, γιατί πιθανόν να βρεθούν κάποιοι προδυσάρεστης έκπληξης. Ναι. Καλά έκανες. Το έβαλες ανάρτηση, το θέμα. Το έβαλες και στην ομάδα, είδα. Το έκανα ανάρτηση, ναι, ναι. Καλά τώρα έκανες. Κατά τα άλλα είμαστε έτοιμοι, αύριο το μεσημέρι έτοιμοι, πετάμε. Έτοιμοι. Να ξέρεις, αν θέλεις να βγάλω... πάρεις τηλέφωνο στη Βόλτα, να έχεις μέσα από το γήπεδο. Εννοείται ρε φίλε. Έχω ζουμουσάκι σπαρταριστό. Ακριβώς, και να τον αφήσω. Ακριβώς, και όχι μόνο εσύ. Θοδωρή μου, καλό ταξίδι. Και καλά έκανες και το είπες. Έτσι παιδιά. Όποιος θέλει να μπει και έχει θέλει πληροφορίες, ας μπει στην ανάρτηση και να μου στείλει μήνυμα. Ακριβώς. Έγινε Θοδωρή. Γεια σου 533. Φιλιά πολλά. Έτσι. Βοηθάμε ένας τον άλλον. Καταλάβατε τι έγινε τώρα. Κάποιο κόλπο υπάρχει εκεί. Άρα μπείτε και ενημερωθείτε και στην ομάδα μας. Ναι, καλημέρα. Hello, good morning, chat. Καλώ στη Φραγκφούρτη. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Μια και είπαμε τα αστεία, για να πούμε και ένα σοβαρό, δεν υπάρχει σε αυτό το ερώτημα που έθεσε στην αρχή το «Ι». Υπάρχει μόνο το «Και». Το «Και», ναι. Μελομακάρονο και κουράπι. Δεν υπάρχει «Ι». Προαιώνια μάχη, φίλε. Battle που λένε και στα αγγλικά. Versus. Αυτό ήθελα να πω, γιατί μου έχει κάτσει πολύ άγρια και τα θέλω και τα δύο. Εκεί τι γίνεται, υπάρχει ένα μαγαζί στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, που να έχει μελομακάρονα. Ναι. Έχει δύο-τρία κιόλας. Και το πιο ωραίο και το πιο άνετο και ωραίο μαγαζί, που να μην κάνω και μεγάλη διαφήμιση, είναι ο Λευκός Πύργος. Έτσι, καλά κάνεις και το λες. Όχι ότι είναι το καλύτερο και το έγινε το όνομα που τραβάει. Αυτό είναι ρε φίλε, κατευθείαν. Κοίταξε, κάποιο παοξάκι θα είναι, κάποιος Θεσσαλονικιός που, όπως καταλαβαίνεις... Δεν λέει τίποτα, γιατί θα πάμε σε πολύ άλλα νερά.
Σε πολύ άλλα νερά, ε. Ούτε Σαλονικιός είναι ούτε τίποτα, είναι άλλος, είναι άστον. Τι, από άλλη χώρα κιόλας. Ναι, από άλλη χώρα κιόλας. Κατάλαβα κιόλας και από ποια χώρα. Κατάλαβα 100%. Γείτονας. Ναι. Γείτονας, ε. Γείτονας. Κατάλαβα. Αυτή, φίλε. Όχι μισοφέγγαρος όμως. Τα πιο μεγάλα φαγάδικα στη Γερμανία τα έχουν από ξέρεις ποια χώρα. Δίπλα, γύρω-γύρω. Δε, είχα πάει πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια, 25 χρόνια, είχα πάει Γαλλία τότε. Ναι. Και πρώτη φορά, πεθερά και τα λοιπά, και λέω για να βγούμε να φάμε ελληνικά, ναι, ελληνικό μαγαζί. Ναι. Ανοίγω τότε κατάλογο και ψάχνω. Γαλλίδα η πεθερά, διευκρινίζουμε, Γαλλίδα η γυναίκα, Γαλλίδα η πεθερά, ναι. Ολα. Τέλος πάντων και μπαίνω και βλέπω 2-3 ελληνικά ονόματα. Σοκράτης, Ακρόπολη. Ο ένας Τούρκος, ο άλλος Βούλγαρος, ο άλλος Κούρδος. Σύριος από την Εσία και Αιγύπτιος μου φαίνεται. Μάλιστα. Μακρινός ξάδερφος του Βάρντα. Καμιά σχέση. Καμιά σχέση, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Αυτά λοιπόν, άντε. Φιλιά, πάντως υπάρχουν αυτοί που λένε μόνο μελομακάρονα, ζούμου σου, αδερφέ μου. Μόνο μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες είναι για να βουτάμε τα χέρια μας πριν να κάνουμε αρασέ και άρση βαρών. Αυτό. Μεταξύ δηλαδή κουραμπιέ και μελομακάρονο, αυτό. Οι κουραμπιέδες για να βουτάμε τα χέρια μας πριν κάνουμε άρση βαρών. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον Γιώργο. Προσοχή. Μπράβο το παλικάρι που ξεκαθάρισε το θέμα των οργανιστήριων όσοι θα πάνε στο Λονδίνο. Εγώ έτσι και άλλως δεν θα πάω. Αλλά μπράβο του, αυτή είναι η οικογένεια. Αυτό είναι. Ήδη χθες με ειδοποίησε, τηλεφωνηθήκαμε, του είπα βάλε το ποστάρισμα. Αυτό, παιδιά, αυτά είναι αυτονόητα. Αυτό δεν είναι ζουμού σου. Το ότι ο άλλος σκέφτεται, δεν σκέφτεται μόνο την μπάρ του και σου λέει να βοηθήσω και τα άλλα τα παιδιά στην παρέα, τα παουξάκια, τα ζουμουσάκια, μήπως την πατήσει κανένα άλλο. Έχω ετοιμάσει το λαδολιά μου, έχω κόψει και το μαγειριανό, είμαι έτοιμο. Έχω ανάψει και τα κάρτα. Για το φαγκρί. Ναι, ναι. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. 4-16 λοιπόν. Αυτά. Τα γεγονότα της ΑΕΚ τα μάθανε όλοι. Εγώ προσωπικά θα ήθελα αυτό τον πεθερά, τον πιτσιρικά, τον Έλληνα στο κέντρο που παίζει. Το Λαμπρόπουλο. Ναι, είναι και σκληρό παιδί. Σιμώες προτιμώ από τους τρεις. Εγώ θα προτιμούσα το τέλος. Ο καλός Σιμώες, όχι ο ξενερωμένος που τώρα δεν έχει καμιά διάθεση, ο καλός Σιμώες είναι ένα μηχανάκι στα χαφ. Λέω τώρα, και πάρτους. Θα τους πονέσει κιόλας. Δηλαδή εγώ βάζω και την άλλη παράμετρο, ότι το Σιμώες τον γουστάρουν πολλοί αεξίδες. Γι' αυτό είναι και αυτό μέσα, το επικοινωνιακό. Έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Που δεν κάνεις βέβαια μια μεταγραφή μόνο για αυτό το λόγο. Άντε να τον πάρω μόνο έτσι για τον χαβαλέ, γιατί είναι καλός παίκτης. Είναι και οι δύο. Εσύ προτιμάς τον Σιμώες λόγω πείρας και τα λοιπά που έχει. Ναι. Αλλά και το Ελληνόπουλο είναι πεθαράς. Θα τους στοιχήσει και θα γίνει το σώση μετά. Εφόσον... Καταραίει ο χάρτινος πύργος έτσι. Ακριβώς. Στο πρώτο αεράκι που φύσηξε καταραίει όλο αυτό. Τι λες, ρε, όπως είπε ο παππούς που με συνάντησε το πατρικό μου στην Τούμπα, παιδί μου λέει, με κλεμμένα λεφτά δεν πρέπει να γλεντάς. Άκου φίλε, ο παππούς τι είπε. Έτσι είναι. Με κλεμμένα λεφτά δεν πρέπει να γλεντοκοπάς, λέει. Θα σου βγει ξινό. Τελειώνοντας να δώσω συγχαρητήρια τα γυμνάσια και λύκεια της Μακεδονίας, που την Πέμπτη θα κατέβουν, θα κάνουν αποχή από τα μαθήματα. Για το θέμα των Μακεδονίων. Αυτή τι είναι, παιδιά, είναι ακροδεξιοί, είναι χρυσαυγίτες. Ναι, γιατί είναι, στείλαν, τι είναι το, εθνικιστές. Στείλαν το μήνυμα από την Αθήνα. Ντροπή. Ντροπή. Λίγη τσίπα. Λίγη. Αυτοί που πλημμύρισαν την παραλία και έκαναν ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια ever. Ήταν, τι ήταν όλοι. Ήταν όλοι ακροδεξιοί, ήταν χρυσαυγίτες. Ήταν φασιστόμουτροι. Φασίστες, επειδή δεν γουστάρουν το όνομα, να πουληθεί το όνομα. Της Μακεδονίας. Ας, μη με κουρδίζεις τώρα. Άσε. Γεια σου Γιώργο. Δεν μου λες, έλα εδώ εσύ. Γιατί είσαι απεργοσπάστης. Μπα, δεν έχουμε εμείς. Δεν έχουμε. Νόμιζα ότι έχουμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Αλλά είναι μόνο οι Αθηναίοι. Μόνο οι Αθηναίοι. Μόνο, ναι, ναι. Και εγώ νόμιζα ότι... Οι Έλληνες, εκεί που είναι Έλληνες. Εμείς μπορεί να μην είμαστε. Είμαστε β'. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Το μεγαλύτερο λάθος στην ιστορία της Ελλάδας, λέει η Σοφία,
Λοιπόν, γεια σου Σοφία από την Άουσα. Το μεγαλύτερο λάθος στην ιστορία της Ελλάδας είναι ότι τρώμε μόνο ένα μήνα μελομακάρονα. Σωστό. Εμένα το καμένο μου ζυμαρικό. Κι άλλος. Φωνική οδοντοστοιχεία παρέσαινε 3 κουραμπιέδες, 5 μελομακάρονα, τα θρήματα ήταν αναρρύθμιτα. Μεγάλη η μάχη, μεγάλη. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. 2310-287-888. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το ναι. Έλα, αγοράκι μου. Πώς πάει. Πού είσαι, συγγραφέα μου. Πες στο Γιωργάκη να πάρω πάρει κανένα 2-3 κιλά πασέντες καλύτερα. Για να μην του μείνει η φωτιά έτοιμη. Άλλος θα το πάρει το φαγκρί, πες του. Γεια σου, Ακρίτα. Γεια σου, Ακρίτα. Έχω καιρό να σε ακούσω και χαίρομαι. Περιμένω το μεγάλο μάτς, λέω. Χτυπάω στα μεγάλα μάτς. Με την Τζέλση θέλω να γράψω ιστορία. Μόνο έτσι. Αυτό. Εκεί, αυτό. Δεν ξέρω αν ακούσατε τον Μπέλκα τι είπε. Πάμε με άγριες διαθέσεις. Σε αυτά τα παιχνίδια. Εγώ αν ήμουν παίχτης, Ανδρέα. Εγώ αν ήμουν. Έτσι. Δεν είμαι. Αλλά θα τα περίμενα πώς και πώς, φίλε. Να δείξω πράγματα. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα δεν θέλω να το. Δεν θέλω να σχολιάσω τα προηγούμενα μάτς. Εντάξει. Ναι. Ειδικά με τη βίντεο, ας πούμε. Άστο. Εκεί είπαμε, τα είπαμε 100 φορές. Άμα κάνουμε ένα. Να κοιτάξουμε λίγο πίσω, ας πούμε, το τι λέγανε και πριν τα μάτς, δεν θέλω. Άστο. Πράξεις. Αυτό εδώ, το παιχνίδι, πράξεις. Να γράψεις, μόνο έτσι γράφεις ιστορία, ρε φίλε. Πώς γράφεις ιστορία, δηλαδή. Ακριβώς. Και βέβαια, ομάδες, να. Μην αποκλείουμε, αν πάρουμε εκεί ένα χ, που δεν είναι κάτι στη σφαίρα της φαντασίας, ο ΠΑΟΚ, ο καλός ΠΑΟΚ, το έχει αποδείξει ότι ειδικά με μεγάλους αντιπάλους δεν φοβόμαστε. Είπαμε, φοβόμαστε κάτι Όστερσουτ, κάτι Βίτι, κάτι τέτοια. Αν λοιπόν εμείς. Ποιος παίρνει τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής? Αυτός 1-0. Αν εμείς λοιπόν. Μια στιγμή λίγο. Δεν γίνονται αυτά. Αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει και φέρουμε ένα χ και δεν κερδίσει η Βίτι. Σωστά, τα λέω. Τότε έχοντας το τελευταίο μάτς με την Πάτε στην έδρα μας, όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Αρκεί να παίζεις με πάθος και ψυχή. Αρκεί να παίζεις πραγματικά σαν νικητής. Σαν παοκτσής. Να πάρεις λίγη από τη φλόγα των παιδιών που θα κάνουν τώρα χιλιάδες χιλιόμετρα για να δουν την ομάδα από κοντά. Αυτό. Από την ΑΕΚ εγώ δεν θέλω κανένα παίκτη, αφού έχει οικονομικό πρόβλημα. Μπορούν να μας δώσουν αυτό που χτίζουν τώρα, να μας το δώσουν αίμα να το έχουμε για εξοχικό. έχω διαβάσει και άλλο από τον Χρήστο από το Ανόβερο, πιο κακό. Πάρ τους. Και δώσ' τους δανεικούς, λέει στη Χάρτινη. Κόμμα πιο ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα. Έγινε, Ανδρέα μου, σε φιλώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλά, Κωστή, καλημέρα. Καλώς στο Στελάρα. Κωστή. Τι γίνεται. Δεν ξέρω αν είπες την αντίληψή σου, όμως το είπε κανένας στην εκπομπή του. Όπεν ήταν ζούμο σου, την άκουσε την ατάκα. Όχι. Που λέει ο Σπυρόπουλος ποιος και λέει αυτός 1-0. Α, όχι, δεν το είδα. Στα είδα, ναι. Έτσι, ε! Ναι. Καλά, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι δικό μας. Εμείς απλά το επαναφέραμε να πούμε στο προσκήνιο, αλλά γουστάρουμε. Ναι. Επειδή με ρωτάνε πάλι για το Open, τη γνώμη σου θα θέλα, μου λέει ο Χαραλάμπης. Τα είπα και χθες. Να μην λέω πάλι τα ίδια. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει εκεί ένας παοκτσής, ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, με θράσος, με ατάκα. Έχει πολλούς, έτσι. Που εγώ η γνώμη μου ξέρεις για νεκοστία. Επίσης να υπάρχει ένας παλέμαχος, βετεράνος, τύπου Τουρσουνίδη. Εγώ τον Τουρσουνίδη θα ήθελα, φίλε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ένας να έχει άποψη. Ο Λεοντιάδης, δεν ξέρω, δεν έχω να προτείνω κάποιον. Όλους αγαπάω. Λοιπόν, ένας να έχει θράσος, να έχει αντίληψη του τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Να μπορεί να υπάρχει αντίβαρο στον παλέμαχο του ΙΣΑΕΚ ή του Παναθηναϊκού. Έτσι. Ξέρεις κάτι, εγώ όπως μου φάνηκε, αυτή η εκπομπή θα ήταν πολύ καλή για καθημερινή. Για κουβέντα γύρω από τον ποδόσφαιρο, στα αθλητικά ήθελα λιγότερα άτομα και περισσότερα γκολ, περισσότερη δράση. Τέλος πάντων. Περιμένουμε. Μαζέστηκα πάρα πολύ. Είπα και κάτι άλλο εχθές. Το λέω, συγγνώμη τώρα που σου τρώω το χρόνο, θα σε αφήσω να μιλήσω. Αφήσω, απλά ήρθε μήνυμα από το Χαραλάμπη. Είπα και εχθές. Δεν είναι ΠΑΟΚ TV. Μην περιμένουμε να είναι. Ναι, απλά λέω και πάλι είναι πάρα πολύ. Δηλαδή μιλάνε πάρα πολύ και χάνει την ουσία βέβαια, που έχει του αυτοκίνητου. Το ότι δεν είναι ΠΑΟΚ TV και ότι με αυτόν τον τρόπο κοιτάει να πάρει τον κόσμο την αθλητική Κυριακή, γιατί αυτό είναι ο σκοπός. Αν ήταν ΠΑΟΚ TV θα το βλέπαμε μόνο εμείς. Έτσι. Εννοείται. Βέβαια, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα έχει νούμερα. Τεράστια νούμερα θα έχει αν ήταν ΠΑΟΚ μόνο. Απλά το ότι δεν είναι ΠΑΟΚ TV δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στο άλλο άκρο να βλέπουμε, ας πούμε, 40 λεπτά τον Γαύρο και αναλύσεις από τον Ντέμι του τύπου παίζει το ρότερο ποδόσφαιρο και τέτοια.
Άστο, φίλε. Αυτό το πήρε, φίλε, και να το σφουγγαρίσει, ξέρεις, να το ξενερώσει και μετά το στείλει να δεις. Μα με ρώτησε ένας εχθές, λοιπόν, εκεί στην Τούμπα, στο πατρικό μου. Μου λέει, ρε Κωστή, το ντέμιλι που έκρασε, εγώ το είπα στο ραδιόφωνο. Αυτό που τον έλεγε πέρσι Χαλίφη. Υπάρχει ένας ωραίος τρόπος, λοιπόν, να τον πάρεις και να τον κάνεις υπάλληλο των άλλων. Και να περιμένει μία του μηνός να πάει να πάρει το μισθό του, φίλε. Υπάρχει αυτός ο τρόπος, να τον κάνεις υπάλληλο. Είδες τι ώρα που τα είπε. Βγήκε μια χαρά, υπάλληλος του Σαββίδη. Φίλε, στο Open. Μια χαρά. Υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Υπάρχει αυτός ο τρόπος. Τώρα ο Δόνης που μας έτρεχε στα δικαστήρια και τα 800 χιλιάρικα, δεν θα τον καλούσε ούτε απ' έξω να περάσει. Αλλά οκ. Okay. Περιορέξιος. Εντάξει. Σ' ακούω λοιπόν τώρα. Πες γιατί απάντησε στο Χαράλαμπο για το μήνυμα. Πες μου ό,τι γουστάρεις. Με ρώτησε γιατί, για το Open την άποψή μου. Την εκπομπή την είπα και χθες, τα λέω και σήμερα να μιλώ κάθε μέρα τα ίδια. Εγώ, φίλε, θέλω την Πέμπτη να βγάλουν ψυχή, να πάνε με ταυτότητα πάγκο, να παίζουμε μεγαλύτερες ομάδες, πάντα παίζουμε καλύτερα. Μας ταιριάζει αυτό το στυλ του παιχνιδιού, θα πάμε και κουμπλέ. Ναι. Εγώ θέλω να παίξουμε το παιχνίδι που από συγκυρίες και βάσει προγράμματος δεν μπορούσαμε να παίξουμε μέσα στην Τούμπα. Σωστά, σωστά, σωστά. Πολύ θέλω, σωστά. Δηλαδή, σαν να είναι αυτό το παιχνίδι της Τούμπας, θα είναι μια μικρή Τούμπα με 3.000 παόκια μέσα. Έτσι. Δηλαδή, θα είναι η κανονική εντεκάδα, αυτό που δεν μπόρεσε μέλλον πάλι γιατί μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Να πάμε να το κάνουμε εκεί. Σωστά μιλάς. Ναι. Σωστά μιλάς. Χάσουμε, κερδίσουμε, θέλω να την παίξουμε στα ίσα, ρε παιδί μου, όπως θα την παίζαμε εδώ μέσα. Τώρα που έχουμε πάρει τους 6 βαθμούς, που είμαστε πιο άνετοι στο πρωτάθλημα. Και όπως την πρόκριση... όπως θα την παίζαμε την αντίπαλο, θες να πεις, έτσι. Εννοείται, ναι. Λέω, διευκρινίζω, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί για να είμαστε ξεκάθαροι. Έτσι, έτσι. Αγόρι μου. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου, Λάρα. Πάρε με σκληρό, ακούς Κωστή. Ναι. Ο άλλος άναψε ρε μακάρι μια μέρα. Εμείς θα λάβουμε 365 μέρες το χρόνο, πιο δίκαιο ούτε το φάκελο τώρα. Πλάκα κάνεις. Στέλιος, σε έβαλα. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. 283. Άραψε μια φορά μαγκάλι, θέλει το φακρία, μας τρελάνε. Έγινε. Μαγκάλι και Μαγιανάκι. Πάμε ένας τελευταίος πριν το διάλειμμα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Βρες λίγο Αντάμα Μαν, μου ζητήσανε το κομμάτι για τον ΠΑΟΚ που έβαλες προάλλες. Έχετε να φύγουμε με αυτό. Έλα, Κωστάκι μου, έλα. Έλα, έλα φίλε. Ας την παίξουν όπως θέλουνε. Ναι, ναι, την αντίπαλο. Την αντίπαλο, ναι, ειλικρινά. Δεν μας ενδιαφέρει. Η άλλη που βγήκε και λέει με παντρεύτηκα, ο άντρας μου λέει γιατί κάνω καλές πίτες. Εντάξει, οκ. Okay. Τραγουδίστρια. Με παντρεύτηκα, λέει κάνω καλές πίτες. Είναι ένας λόγος αυτός για να πας στον γάμο. Συμφωνώ. Λοιπόν, σύμφωνο συμβίωσης. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Ας μπουν να παίξουν όπως θέλουν. Ας κάνουν το γούστο τους. 19 ματσάκια περιμένουν. Α, αυτό φίλε. Ναι, μεν το μυαλό. Πιο πολύ το έχω τη Δευτέρα στη Λαμία. Το πιστεύεις. Ποια Τσέλσι, ρε φίλε. Και σοβαρά το μιλάτε. Εντάξει, χάσω, κερδίσω, σε και με Κατάρ. Παίξτε παλικάρια μου και για πάρτι σας. Εκεί θα είναι διασκέδαση, είναι ευρωπαϊκό μάτς, είναι όλα αυτά. Το γούστο σας, το νου σας, ρε Μάλια. Το νου σας, αυτό ακριβώς. Γιατί οι άλλοι από κάτω έχουν κακό σκοπό, βλέπεις. Δεν τα παρατάνε με τίποτα. Απόλυτη γρήγορος. Και η Λαμία ξέρουμε που αληθωρίζει και ποιος την αγαπάει. Έτσι. Με νύχια και με δόντια τους κρατάνε. Αυτά θα τα πούμε την Παρασκευή, Κωνσταντίνε μου. Ναι, εννοείται. Όπως είπες, έπρεπε να είχαν μείον 3 που δεν φάγανε και 2-3 μας που τους βοηθήσαν. Σίγουρα. Και πήραν την νίκη. Σίγουρα, 9-10 βαθμοί. Μείον 12 τουλάχιστον. Έτσι, εκεί. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, φίλε, βάλεμε για την κλήρωση, για το ψάρι. Ναι. Αν δεν το δώσεις εμένα, θα τα δώσεις αν κερδίσω στον Αντώνη. Ναι. Γιατί βοηθάει το ψάρι στην καλή όραση και ήθελε γυαλιά. Ντροπή σου. Πάρει ακόμα. Μπορώ να το κάνω σε συνεργασία με Μανολόπουλο, να ξέρεις. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Φιλιά. Λοιπόν, διάλειμμα. Από την αρχή το κομματάκι. Να φύγουμε με αυτό, έτσι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το χαλάκι που έπαιζε στο αυτοκίνητο στο βιντεάκι που κάναμε προχθές. Καλά, είδες, έτσι. Ξεφύγαμε από τεχνολογία. Δεν ξέρω αν το είδες, Αναστασία. Με βιντεάκι. Με το κινητό στη βεντούζα, να πούμε, στη θήκη, βιντεάκια όπως ερχόμαστε. Έκανε λίγο απορία, το διευκρινίζω, που είναι βράδυ. Παιδιά, 7 παρα 10, 7 παρα 4, νύχτα είναι έξω. Δεν είναι. Ούτε βγαίνουμε από το σπίτι 8 παρα 5 για να είμαστε εδώ 8. Σταύρος Παζαρέτζης, επειδή με ρωτούν εκλεκτές ακροάτριες που γουστάρουν αυτά τα κομμάτια, στο YouTube Σταύρος Παζαρέτζης, το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έτσι, όχι, εκεί είναι η ηχογράφηση. Ο Σταύρος Παζαρέτζης, το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τι να πω δηλαδή, να μην το πω. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
Ακούτε εμένα επειδή δεν ξέρετε ότι υπάρχουν οι άλλοι? Το ξαναρωτάω γιατί τους φαίνεται λίγο περίεργο που λέω άλλα ονόματα. Με ακούτε επειδή αγνοείτε την ύπαρξη των άλλων? Α, υπάρχουν και άλλα ραδιοφωνά. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Πριν πω, μάλλον δεν θα πω, πάμε κατευθείαν γραμμές 2310-287-888. Να πω ότι κληρώνουμε και σήμερα ένα υπέροχο φαγκρί. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, να μου πείτε τι υπάρχει περίπτωση να είπε παράδειγμα ο Καραπαπάς. Έχουν έρθει διάφορα. Είπε στο διαιτητή ότι θα αρχίσει δίαιτα, δεν τον πιστεύει κανένας. Λοιπόν, τι μάσκαρα φοράς, λέει η Μαρία. Πάμε, πάμε στις γραμμές και μετά τα αποχορηγούς. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου, είμαι ο Ανδρέας από το Πάτο. Έλα, Ανδρέα, έλα, καλώς τον, καλώς τον. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα εδώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Ναι. Δεν ξέρω αν το έμαθες, γι' αυτό πήρα χθες τηλέφωνο και με κλείσανε, επειδή είπα κάτι. Σε κλείσαμε γιατί δεν... Ένα μεγάλο δεν είπες ωραία λέξη, γι' αυτό. Ξέρεις ότι σε αγαπάμε, έχουμε αλλά... Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το έχεις μάθει? Πες μου. Okay. Μας είπαν ότι τα παίρνουμε ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης τα παίρνουμε το Σαββίδη και κρατάμε το σύλλογο ανοιχτό, το κλαμπ ανοιχτό. Μάλιστα. Okay, ναι. Εγώ το έμαθα αυτό. Το Σαββάτο, το Σαββάτο άκουγα το βράδυ. Το έχεις ακούσει αυτό? Πρώτη φορά το ακούω. Και όποιος το είπε είναι κακεντρεχής. Όχι, και άκου να σου πω που το άκουσα. Ναι. Στο Λίμπερο. Άκου. Ναι. Αυτό θέλω να σας πω. Το Σαββάτο πρωί, ξημερώματα Σαββάτο... Στην Ελλάδα, 7 η ώρα, εγώ είμαι 12 εδώ. Ναι. Και εκεί πριν. Ποια εκπομπή είναι αυτή που είναι δύο παιδιά και μετά βγαίνει για το αυτοκίνητο? Δεν ξέρω τώρα να σου πω τι παίζει και την ώρα επανάληψη. Πες μου όμως. Ναι. Δεν ξέρω, δεν είναι επανάληψη. Δεν ξέρω αν ήταν επανάληψη. Αυτοί είπαν ότι κάποιος, και πήραν και τηλέφωνο, κάποιος είπε ένας Ραπτόπουλος ότι εμείς τα παίρνουμε από τον ΠΑΟΚ. Από το Σαββίδι και μας τα δίνει. Ραπτόπουλο εμείς δεν έχουμε. Θέλεις να πάρεις εκεί που είναι ο Ραπτόπουλος να το πεις? Ναι, ναι. Κάπου αλλού. Αλλά ψάξω αυτό, ναι. Γιατί έχει γίνει μεγάλο τι να ψάξω, τι είπε ο Ραπτόπουλος? Ναι. Όχι, αυτό που στην εκπομπή σας το άκουσα από αυτό. Στην εκπομπή μας, στη δική μου εκπομπή. Ναι, στο Λίμπερο, ρε αγόρι μου, το Σαββάτο το πρωί. Δεν είπα ότι οι άνθρωποι το είπανε. Το μεταφέρανε. Είπαν ότι σε μια εκπομπή το πρωί στο Λίμπερο είπαν ότι ο ΤΑΔΕ είπε αυτό. Ναι, και ωραία. Πήραν και τηλέφωνο. Ναι, ναι. Και είπα και όλα σε αυτό το παιδί ο Σαββίδης να κάνει μήνυση αυτό. Και πήραν και από την Αμερική και εγώ προσπαθούσα να τους πάρω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Όποιος λέει πράγματα χωρίς να τα αποδεικνύει, είτε είναι στο δικό μας σταθμό είτε σε άλλον, πρέπει να τα στοιχειοθετεί. Πρέπει να έχει επιχείρημα. Δεν μπορεί να λέει έτσι κάτι. Ναι. Γι' αυτό σου πήρα να σου πάρω τηλέφωνο. Γιατί πήραν και τηλέφωνο από την Αμερική. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάτε να το μάθεις είναι αυτή και να το αναφέρεις και κάπου. Αλλά όχι αύριο Τετάρτη, δεν σε ακούω, καμιά μέρα δεν σε ακούω, εκτός το Τετάρτη. Εντάξει, και ένα άλλο. Εγώ χάρηκα που κέρδισε ο ΠΑΟ και χάρηκα πολύ που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Γιατί κλείνει τον δρόμο στον Ατρόμητο. Για το σβέρκο μου, ο Ατρόμητος, όλο το χειμώνα. Ανδρέα, άκουσέ με τι θα σου πω. Ο αντίπαλός μας είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα κάνει, ο Ατρόμητος δεν πρόκειται να κάνει αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός. Θα έξω από το γήπεδο. Έβγαλε τα μάτια του. Έβγαλε τα μάτια του να μας φάει, να μας κερδίσει. Ο Ελληνός και ο Τρισάκτος που τον έχουμε δώσει τρεις παίκτες. Και τι θα κάνει, δεν θα παίξει για να κερδίσει? Γιατί είναι Ελληνός και Τρισάκτος? Χάρηκα, ήταν στο σβέρκο μου όλο το χειμώνα. Θα παίξει για να κερδίσει. Μην τρως παραμύθι. Ο αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός, Ανδρέα. Άκουσε με. Αυτός έχει τα μέσα. Για να μας βλάψει εκτός γηπέδου. Είδες τι κάνανε. Κατάλαβες. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Αυτό. Ο Ατρόμητος κοιτά να κάνει τη δουλειά του. Αυτό που σου είπα, ψάξω να το δεις, σε παρακαλώ. Να το ψάξω. Δεν μου κάνει έκπληξη. Ναι. Ξεφωνήσανε εδώ. Πάρε αυτό το γηπέδο. Θα πάρεις λοιπόν αυτό που λέω πάντα, Ανδρέα μου. Θα πάρεις αυτόν που έχει πει αυτή την κουβέντα. Είτε είναι ο τάδε που είπες, είτε ο χ, είτε ο ψι. Μα δεν ξέρω, μιλούσα χωρίς ονόματα. Αυτό είναι. Πήρε πάρει το σταθμό και μα πριν μου είπες, μου είπες πριν. Μου είπες πριν. Μετά... Παίρνεις την εκπομπή αυτή λοιπόν που έχεις παράπονο και το λες ότι είπες τέτοιο πράγμα. Και αυτό που λες. Η εκπομπή ήταν μαζί μας με αυτό. Ήταν μαζί με τον ΠΑΟΚ, με τους ομογενείς. Λένε τι είπε ένα άλλος. Ναι, το ξέρω. Σε αυτόν τον άλλο λοιπόν πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. Σα σύνδεσμο. Δεν μας λέγανε. Πώς αφού πριν μου είπες το επίθετο.
Πριν μου το είπε στο επίθετο. Δεν είπαμε αυτό. Ραπτόπουλο. Πού ξέρω εγώ που είναι ο Ραπτόπουλο. Εγώ είμαι στη Νέα Υόρκη, στον Μπρόγκ. Δεν ξέρω ποιο είναι ο Ραπτόπουλο. Δεν κοστάει. Οκ, έχει δίκιο. Και τον Καλογερόπουλο, βρε φτιά μου. Έγινε, Αντρέα μου. Έγινε. Φιλιά, φιλιά. Να είσαι καιρό. Να είσαι καιρό. Να είσαι καιρό. Όταν πολλέ φορέ λέμε. Ο τάδε είπε. Παίρνει τον τάδε και του λε, φίλε. Είτε είναι ο Ραπτόπουλο, είναι οποιοδήποτε έτσι. Και του λε, είπε αυτή την κουβέντα. Και έρχεσαι σε αντιπαράθεση μαζί του. Το να το λέτε εδώ σε μένα, εντάξει, εγώ βλέπετε έχω ανοιχτές γραμμές, ούτε σας εμποδίζω, έτσι, ούτε έχω κανένα ζήτημα. Ούτε είναι να χαλάσω κάποια φιλία με κάποιον, ούτε είναι τίποτα κολλητή μου. Α, αυτό που λέμε εμείς το πιστεύουμε. Σ' άλλο δεν μας γουστάρουν κι όλοι. Αλλά είπαμε, δεν πειράζει. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Άρχοντα Κωστή μου. Όχι, ρε φίλε. Εκπομπή σου. Είμαστε η Αντά Μαμάν. Όχι, ρε φίλε. Ήθελα σοβαρά να μιλάς. Να σε ευχαριστήσω που παίζει το τραγούδι. Αγόρι μου, είστε δύο. Δύο είστε, έτσι. Είμαστε δύο αδέρφια. Το όνομά σου. Εγώ είμαι ο Μάκης. Μάκης. Μπράβο, ρε Μάκη. Ο Μάκης και ο Δημήτρης. Μπράβο, ρε φίλε. Και ακούς την εκπομπή και πήρες τηλέφωνο. Ναι, πήρα τηλέφωνο. Σίγουρα είσαι εσύ, έτσι. Μην μας κάνετε κανένα τρολάρισμα, τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Μπράβο. Είστε αδέρφια, είστε δύο αδέρφια. Είμαστε δύο αδέρφια. Μπράβο. Και το συγκρότημα λέγεται Αντά Μαμάν. Το ξέρω, το ξέρω, μα μου το ζητήσανε 3-4 φορές. Το έχουμε βάλει το κομμάτι, φίλε. Ναι. Το έχουμε και βάλει. Το έχω ακούσει και πήρα να σε ευχαριστήσω. Το μεταξύ, θέλω να σε πω ότι να δώσω φιλιά πολλά στον κόσμο που μας ακούει. Μπράβο, ρε φίλε. Να σου πω ότι έχουμε κάνει και ένα χρυσό δίσκο. Είχαμε κυκλοφορήσει ένα δίσκο με δικά μας τραγούδια από τον Ελεύθερο Τύπο, την Εφημερίδα. Ναι. Και έχουμε κάνει και ένα ντουέτο με τη μεγάλη Ρεμπέτη Σαμαριό και με τον Άγγελο Διονυσίου. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Μια ενημέρωση έτσι έκανα. Είδα το εξής, ότι έχετε ρεμπέτικο στοιχείο μέσα, έχετε και χάλκινα από ό,τι άκουσα. Έτσι. Έχουμε και χάλκινα, ναι. Εσύ παίζεις μπουζούκι. Εγώ παίζω κιθάρα και τραγουδάω και ο αδερφός μου παίζει μπουζούκι και τραγουδάει. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Πώς και σκεφτήκατε έτσι, είστε φαντάζομαι παοξάκια είστε έτσι για να γράψετε το κομμάτι. Είμαστε άρρωστοι παοξίδες, άρρωστοι παοξίδες. Λέω μήπως και είναι κόντρα ρόλος, δηλαδή επειδή ο Πάοκ έχει αλλά κόσμο. Η ιδέα, ναι. Η ιδέα ήταν από τον αντιδήμαρχο Νεαπόλης και Σικιών, ο Δημήτρη Ζυγκερίδη. Ναι. Επειδή έχει ακούσει καλά τη δουλειά μας. Ναι, 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 και αυτός. Έχει ακούσει τη δουλειά μας και του άρεσε τα τραγούδια και γνωριστήκαμε και σε μια συναυλία. Και γύρισε και μας είπε: ρε παιδιά, έχετε κάνει τόσα ωραία τραγούδια. Τι ομάδα είστε, λέμε ΠΑΟΚ. Γιατί δεν κάνετε και ένα τραγούδι για τον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Και μπήκαμε στο στούντιο. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και παρασκήνιο. Όταν μπήκαμε στο στούντιο, ναι, από το πάθος ο αδερφός μου, ο Δημήτρης, ναι, που τραγουδούσε, τον έπιασε ταχυπαλμία. Ναι. Και δεν μπορούσε να πατήσει σωστά. Δεν μπορούσε, ναι, ναι. Μπράβο, ρε παιδιά, να είστε πάντα δημιουργικοί. Στίχο γράψτε μαζί. Εσύ έγραψε, ποιο έγραψε. Στίχο έγραψα εγώ και ναι, τη μουσική την έβαλε ο αδερφός μου. Μπράβο. Γήπεδο πάτε. Γήπεδο τώρα το τελευταίο καιρό δεν πάμε λίγο. Μάλιστα. Ωραίο πάντως. Το κομμάτι μου αρέσει γιατί είναι, έχει ρεμπέτικο μέσα, έχει παλμό, έχει και την πρόζα του κτλ. Μου το έχω ζητήσει αρκετές φορές και το βάλαμε. Εμείς δεν έχουμε, ξέρεις, δεν είμαστε μουσικό ραδιόφωνο. Ό,τι μας αρέσει το βάζουμε, ούτε περιμένουμε να μας πληρώσει κανένας για να βάλουμε τα τραγούδια του. Η εκπομπή έχει μια ελευθερία χρόνια τώρα. Ό,τι μας αρέσει το βάζουμε, έτσι. Γι' αυτό και το βάλαμε. Και βέβαια, ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, το γουστάρουμε. Το γουστάρουμε. Πάντως, ξέρεις ότι έχεις να αντιμετωπίσεις ύμνους που είναι μύθι πλέον, έτσι. Δηλαδή, ναι. Φαντάζομαι το ξέρετε αυτό, ότι βεβαίως, δεν μπορείς να. Εκεί είναι άλλα μονοπάτια. Του Παρίδη, ξέρω εγώ, ή το Μαγιά μου που είμαι ΠΑΟΚτσής, ναι, ή τον ύμνο του ΠΑΟΚ. Απλά είναι ωραίο που σκεφτήκατε να γράψετε, ρε παιδί μου, για την ΠΑΟΚΑΡΑ. Και είναι ωραία και ο στίχος, αλλά και το κομμάτι έχει παλμό μέσα. Έχει παλμό. Το κάναμε πολύ αγάπη. Δηλαδή, δεν το κάναμε έτσι στο πόδι. Φαίνεται. Φαίνεται. Και έχει μεράκι. Μεράκι και αγάπη. Μπράβο, μπράβο. Όποτε θελήσετε, θα κανονίσουμε να έρθετε και εδώ πέρα να κάνουμε live. Εντάξει. Βέβαια. Τώρα που γνωριστήκαμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Μην με ευχαριστείς. Αλίμονο, αλίμονο. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Τι ωραία. Είδες οι άνθρωποι. Μπράβο. Ούτε ήξερα ότι ακούνε. Έτσι έχει πάρει τηλέφωνο Ζαφύρης Μελάς, Αναστασία, στον 103. Ναι, έλα, ο Ζαφύρης είμαι. Του λέω και εγώ είμαι ο Βασίλης Καράς. Ξαναπαίνει ο Ζαφύρης. Έλα, ρε! Ο Ζαφύρης είμαι! Ο Ζαφύρης ο κανονικός, εγώ ο κανονικός Ζαφύρης Μελάς. Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε εμείς, παιδιά, να ξέρετε, ούτε playlist, ούτε επί playlist. Έτσι δεν έχει τέτοια εδώ. Μας αρέσει. Μπορεί να βάλουμε κομμάτι που είναι απογύφτικο γάμο του 2000, να πούμε στα τριπόταμα Ηλίας. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Ούτε εταιρείες, ούτε τίποτα. Ό,τι γουστάρουμε, ό,τι μας αρέσει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τελευταίες γραμμές πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Ναι! Γεια σας. Γεια σας, πέσαμε, πέσαμε μουτσο. Αυτά έχω να σας πω, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Νομίζω ότι ο Φτίκας ούτε το είχε φανταστεί ότι θα έχει από κάτω κλαρίνο. Πάρα πολύ ωραίο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει που κάνεις την αλλαγή. Εδώ είμαστε, ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Κάντε το πράξη, βάλτε στη ζωή σας αυτή την οτροπία, αυτό το σκεπτικό, μη σκύβει το κεφάλι. Προχωράμε, δυνατή. Θέλω να πω ότι εν ώψη Χριστουγέννων θα κληρώσουμε 6 γαλοπούλες από τα δύο κρεοπολία μας όταν έρθει η ώρα. Κάναμε μια παύση με τα κρέατα, δίνουμε ψάρι αυτήν την εβδομάδα. Όπου μπορούμε, παιδιά, να ξέρετε. Το μυαλό μου είναι στο συνέχεια στο πώς θα δώσουμε. Συνέχεια στο πώς θα δώσουμε. Να πούμε ότι ο κόσμος γεννάει, ο κόσμος ευτυχεί κιόλας. Δεν είναι μόνο δυσαρεστημένος, δεν είναι μόνο δυστυχισμένος, δεν είναι μόνο μελαγχολικός. Υπάρχουν και αυτά. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον πατέρα Λέλο, το πάτερ Λέλος που είναι παρατσούκλι, δεν είναι παπάς ο άνθρωπος. Στο Λευτέρη, Λευτεράγο μου, να σου ζήσει το βλαστάρι σου, το καινούριο μέλος. Να είσαι δυνατός. Γεννάει ο κόσμος παρά τις δυσκολίες, παρά τις αδειξιότητες. Πάμε στις γραμμές, περιμένουν. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στο μεθ επόμενο, 2310-287-888, το τελευταίο, τελευταία φορά κληρώνουμε ένα υπέροχο φαγκρί ενός κιλού από το Αιγαίο. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα. Καλώς την, γεια σου Εύη μου. Γεια σου, γεια. Κωστή, θέλω μια... Χάρη. Δύρεις τώρα. Πες, ναι. Πες μου. Εμρέ, άσος της Γιουβέντους. Εμρέ, ναι. Τούρκος. Ναι, το επώνυμο θέλω. Το Εμρέ είναι το επώνυμο. Αν δεν το ξέρεις, όποιος το ξέρει και πάρει μετά, ας το πει. Νομίζω ότι το δεν Εμρέ... Δεν μπορώ να το λύσω το, αυτό το σταυρόλογο, με έχει σπάσει τα νεύρα. Εμρέ, άσος της Γιουβέντους. Μην γελάς, μωρέ. Εμρέ Τσάν είναι. Εμρέ Τσάν. Τσάν. Ναι. Ή Εμρέ Καν. Εξαρτάται πώς θα το γράψεις, θα το προφέρεις. Πόσα γράμματα έχει, τρία. Τέσσερα. Αυτό ναι. Είναι. Εμρέ Τσάν. Αυτό λες. Α, ωραία. Λοιπόν, πάει αυτό. Μην γελάς, μωρέ, και εσύ. Σπάστηκα γαμώτο. Λοιπόν. Εδώ είμαστε εμείς για σας. Ό,τι θέλετε. Και το σταυρόλεξο να σας λύσω. Δεν υπάρχει. Τούρκος είναι, Τούρκος. Τούρκος είναι. Τούρκος είναι αυτό. Γερμανός, ο ποιος το Γερμανός τώρα. Εντάξει, γεννημένος... Το Τσάν δεν μου κάνει Τούρκος καλέ. Το Εμρέ Τσάν, δε, τι σου κάνει, Γερμανός από το Βερολίνο. Δεν ξέρω, κάτι θα κινέζομαι. Εμρέ Τσάν, κοίταξε να δεις. Είναι Γερμανός, Γερμανός. Γεννήθηκε στη Γερμανία, αλλά το Εμρέ Τσάν είναι... Η καταγωγή του είναι από αλλού. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις. Δώσε, δίνω όλες τις ευχές μου στα παιδιά μας. Γιατί Πέμπτη το βράδυ στις 8, 8 παρά 5. Όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Αν θέλεις να με βάλεις την κλήρωση, με βάζεις. Να σε βάλω. Ορίστε. Το 1994 ο Εμρέ Τσάν γεννήθηκε στη Φραγκφούρτη από Τούρκους γονείς. Σε παρακαλώ. Φιδιαλούζουμε. Φιδιαλούζουμε. Τζιτζίκια πεταλώνουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Επικαλαμίδες. Έλα, 3.38, μια και πήρα, βάλε με κιόλα. Γεια σου, Ρεύη. Πλάκα θα έχει να με έδωσες την απάντηση να φάω και ψάρι. Τι άλλο θέλω. Πάντως είδες, είμαι διαβασμένος, έτσι κατευθείαν, έτοιμος είχα. Ναι. Εγώ περίμενα κόσμος να πάρει να πει. Όχι, ερωτικό. Δεν θα το ξέρει. Έτσι, μπαμ. Γεια σου, Ρεύη μου. Γράψε 3.38. Σέβαλα ήδη, βρε, σέβαλα ήδη. Φιλιά. Αυτό είναι. Παιδιά, αν έχετε απορίες, τα παιδιά, διάβασμα αυτά, μηχανολογικά, για ιατρική, για, ξέρω εγώ, για την επιδερμίδα σας, τίποτα, συμβουλές ομορφιάς, σταυρόλεξα, γρίφους, εδώ είμαστε. Γίνονται αυτά, μου είσαι πάει στα νεύρα, λέει, μρε, λέει, πες. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σας. Έχετε καμιά απορία να λύσουμε, υπάρχει κάποιο θέμα. Το 6 καθέτος. 6 καθέτος. 3 διαγωνίες. Τα 3 διαγωνίες συνήθως θα δίνουμε Χριστό. Χρήστο, δεν γίνονται αυτά. Πώς δεν γίνονται, ρε φίλε, γι' αυτό είναι ωραίο το ραδιόφωνο, γι' αυτό είπαμε ότι είναι. Ωραία, μου έχεις πάει, Εμρέ λέει, τι Εμρέ, Εμρέ λέει. Εγώ εδώ μεταξύ πήγε το μυαλό μου σαν Εμρέ και ήταν που είπε στη Φενέρμπαχτε και λέω αυτός ακόμη παίζει και πήγε στη Γιουβέντους, λέω τι γίνεται. Τι γίνεται, Εμρέ Τσάν, ναι. Ναι, καθαρό όμως Γερμανός. Βέβαια. Μεγάλωσε με Μπράτβουρστ, Οκτώμπερφεστ και τα λοιπά. Ο μπαμπάς του Καρλ Χάινς και η μαμά του Μάγντα. Είναι ο ανιψιός του Τσάκι Τσάν και δυσέγγωνο του Εμρέ του... Που είναι ο Εμρέ Τσάν του Χαραλάμπους. Τώρα εγώ έχω μια απορία, εσύ που λύνεις τις απορίες του κόσμου. Βεβαίως. Σήμερα διάβασα σε ένα πρωτοσέλιδο του προβαταθλητή ναι. Ότι ο καημένος ο Ποντένσε
Ναι. Ένιωσε, λέει, κατήγγειλε, ρε, ρατσιστική επίθεση από τον Γιαννούλη. Δηλαδή, τον είπε κοντό. Μιλάμε, φίλε, πραγματικά τέτοια προσβολή. Ντροπή. Έναν άνθρωπο, 10 χρόνια φυλακή. 10 χρόνια φυλακή. Ναι. 1,50, 1,48, πόσο είναι, δηλαδή, να τον πει κοντό, ντροπή. Ντροπή. Καταρχήν, ρίχνει το επίπεδο, χαμηλώνει τον πύχη και τα εκατοστά. Δηλαδή, μεγάλη ντροπή σου. Ντροπή. Γιαννούλη. Απλά ήθελα να ρωτήσω, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη εκεί η περιοχή, το πρωταθλητή, γενικά όλη η περιοχή. Ναι, ναι. Μήπως γνωρίζεις άμα ο κύριος Ρωσίδης εργάζεται στην πολεοδομία. Ναι, επειδή για το σπίτι, κάτι για τα σπίτια. Στον αυτόνα, στον Χατζησαΐα, θα σου γκρεμίσω το σπίτι. Θα σου γκρεμίσω το σπίτι, το σπίτι σου. Θα σου γραμμίσω το σπίτι, θα το κάνω γραμμές. Γραμμή, θα, γραμμή. Έλεγε, ρε, παιδί μου. Και αυτό. Λέω, μήπως είναι αρχιτέκτονας ή... Θα σου γαργαλίσω το σπίτι. Ναι. Λέω, αποκλείεται να τον έβριζε. Δεν πήγε το μυαλό μου να του έλεγε κάτι άλλο. Καταρχήν, η γλώσσα του σώματος δεν προδίδει τέτοια συμπεριφορά. Ήθελα να θα σου καθαρίσω το σπίτι, δηλαδή είχε φέρνω, δηλαδή... πώς λέμε, φέρνω γυναίκα μου καθαρίζει το σπίτι, φέρνω τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας, αυτό που φοράει το περιβραχιόνιο, έτσι, με το εθνόσημο στο στήθος. Ναι, δηλαδή είναι γνωστό ότι αυτό το σωματείο διδάσκει ήθος και πραγματικά, δηλαδή, είναι ντροπή κάποιος να πει ότι αθλητής του ή παράγοντας όπως ο Μπέργκερ with legs, ο Καραμπρίς, ναι. Σιγά μην έβριζε τον Βαγγέλου. Καταλαβαίνεις γιατί δεν θέλουν να είναι πλέον η έδρα της Εθνικής στην Τούμπα. Να έρθει ο κύριος Ρωσίδης εδώ να κάνει λίγο να κάνει μια σφιγμομέτρηση. Είχαν πει και το απίθανο, λέει, ότι άμα παίξει, λέει, η Εθνική στη Θεσσαλονίκη, λέει, να μην πάει κανένας παίκτης Ολυμπιακού. Σούπαρ, οι δικοί μας παίκτες πώς πηγαίναν στο Καραϊσκάκι, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Όχι, να μην έρθουν, Κωστή. Ούτως ή άλλως η ιστορία έδειξε ότι μία φορά δεν είχε κανέναν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Εθνική και πήρε το Euro. Και πήρε το Euro, ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Δεν είχε κανέναν ποδοσφαιριστή εν ενεργεία του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Κάτι τελευταίο, όλοι αυτοί. Όλο αυτό το. Η μεγάλη έξοδος της χαρταθλήτριας που έκανε την κλεπταποδοσία πέρυσι. Ο προπονητής και τα 7-11 της περσινής εντεκάδας αποδεικνύει περίεργα πόσο δίκιο έχουμε όλοι. Πόσο δίκιο είχαμε και έχουμε. Και είχαμε και έχουμε και το πρωτάθλημα το έδωσε ο Θωμάς και η παρέα του. Ακριβώς. Και καμία ομάδα δεν ακριβώς. Αραούχο, Βράνιες, Χριστοδουλόπουλος, Κονέ, Γιώχανσον, Μπακασέτας. Σιμόες Λιμπερόπουλος, κρατάς το Θωμά και τον Κομίνη και πας για άλλα. Απλά. Ο Λιμπερόπουλος έμεινε εκεί. Ναι, ναι. Κάτι τελευταίο, ο κύριος Γιώργος εννοούσε το Γαλανόπουλο, όχι το Λαμπρόπουλο. Ο Λαμπρόπουλος, κύριε Γιώργο, είναι αυτός που κυνηγούσε τον Πρίγιοβιτς στην Τούμπα και δεν τον έφτανε ποτέ. Δεν τον έφτανε ποτέ. Το Γαλανόπουλο, και εγώ αυτό πιστεύω. Άλλο Γαλανόπουλος, άλλο Λαμπρόπουλος. Ο Λαμπρόπουλος είναι ένας τίποτα. Τίποτα. Έχει 10 αγκεφτών δανεικούς. Πρόσεξε, ο Μαλεζάς αφού αποσυρθεί θα είναι καλύτερος από αυτόν. Έτσι, αφού αποσυρθεί, όχι τώρα. Το πολύ πολύ να πάρουμε το Βερόπουλο. Αυτά, λοιπόν, φιλιά. Καλά είναι που είναι από πίσω μας, από απόσταση η Βρώμικη, γιατί αυτοί θα μας κρατάνε σε γρήγορση. Οι άλλοι μας αποτίμησαν πέρσι. Ακριβώς. Φέτος δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Γεια σου Χριστάρα μου. Γεια σου Κολομπάμπου. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Σας καλημέρα, Κωστή! Καλώς το παιδί! Καλώς το λατομείο! Καλώς το λατομείο! Παίρνω τηλέφωνο, ακούω κάθε μέρα. Αγόρι μου, βράχος είσαι στο λατομείο! Το ταμείο είναι μείο, παίρνει από το λατομείο. Αγόρι μου. Αδερφέ, για εγώ πες... συνήθως σε ακούω από το κινητό. Όταν έχω megabyte, μπράβο. Σε ακούω από το κινητό. Αυτές τις τελευταίες μέρες που μου είχαν μείνει 20 megabyte, δεν άνοιξα τα δεδομένα. Έχει υγρασία πολύ, μάλλον γι' αυτό σε πιάνω. Έτσι, ε. Αυτό ραδιόφωνο. Ναι. Χωρίς megabyte. Ρε, τι χωρίς πάθαμε. Megabyte. Δηλαδή μεγάλη δαγκονιά, αυτό δεν σημαίνει μεγάλη δαγκονιά, να πούμε. Για πες λοιπόν, λατομείο. Αυτό ήθελα να σου πω για τη δαγκονιά. Δεν θέλω να σου το στείλω σε μήνυμα. Τι είπε ο Καραμπαπάς στο διαιτητή. Για πες. Θα σου δαγκώνω το χυλάκι, το έχω ξανακάνει. Όχου το μωρέ, πέρσι με τον καρδία. Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες. Με φρεκάρι τρελό. Τι μάσκαρα φοράς. Κωστή, ναι. Το ρώτησε. Ναι. Τι θέλεις, κουτουλιά. Γιατί και γιατί τα μπέρδεψαν μέχρι και κολάρα το φόρεσαν. Μέχρι και πλατυποδία. Προστάτη. Γελάμε με τα χάλια τους, αδερφέ. Καμία τσίπα δεν έχουν, καμία. Κωστή, ναι. Γουστά.
γουστάρω στην κατάσταση που βρίσκονται. Γουστάρω έτσι, όλο έτσι. Αυτό το χάλι τους. Και αυτό που λέμε σαν εκπομπή, γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Που δεν μας γουστάρουν. Τρέλα, αυτό. Τρέλα. Γεια σου Λατομείο, γεια σου αδερφέ μου, ζου μουσού. Φιλιά. Για τη Νίκη δεν ξέρω αν θα σε πάρω να γουστάρουμε αγώνα να κερδίσουμε. Ναι, Πάμε να το ευχαριστηθούμε. Φιλιά πολλά, φιλιά. Στον Άκη. Φιλιά, γεια σου με Λατομείο. Φιλιά στον Άκη από τον Πατάκη. Γεια σου, αδερφέ μου, όπως το λες. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Γεια σου, Νανούκα. Έτσι. Θερμοπύλες τα παιδιά στο εξωτερικό. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Πέσαν όλοι μαζί. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσανε. Πέσανε. Πάμε στον Μέθε, επόμενο. Καλημέρα. Άντε καλημέρα. Πω, δύο τρικλοποδιές από πίσω μαρκάρισμα με τη σκάρα. Όχι, να του βρίσκει στη γάμπα. Στη γάμπα φίλε. Πω, τάκλινγκ. Στην καροτίδα το τάκλινγκ. Έλα Παναγιώτη μου. Έχουμε καλό δάσκαλο σε αυτή την ομάδα, γι' αυτό ξέρουμε από αυτά. Πώς θα τους αγιάσεις. Δεν χρειάζεται. Κανονικά. Να αναφέρω ονόματα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Να μην έρθουν ποτέ. Ποτέ στην Τούμπα. Ποτέ. Ποτές, επίσης. Ποτές. Δεν μου λες, ναι. Ποια επιστήμη είναι, όχι επιστήμη, ποια υπηρεσία ασχολείται με τη... με τη δικαιοσύνη, ας πούμε. Ποια υπηρεσία. Θεωρώ ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας, η δικαστική του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ναι. Λέω τώρα. Ναι. Δεν μου λες, τηλεόραση βλέπουνε. Ναι. Δεν νομίζω. Είναι στο γραμμόφωνο ακόμα. Προχτές που τιμωρηθήκαμε εμείς και αποδεικτικά στοιχεία ήταν για έναν ποδοσφαιριστή μας που είπε κάτι ή έδειξε κάτι. Από πού τα είδαν αυτοί? Τα είδαν από το Cinemascope. Θυμάσαι που βάζαμε τις άσπρες μέσα στις ταινιούλες. Τα επίκαιρα που βάζαν παλιά. Έτσι, τα επίκαιρα. Μάλιστα. Κύριε Σιμιτζόγλου. Έλα. Μη, δεν θέλω να φωνάζεις. Όχι, μην ξυπνήσει. Τίποτα, δεν είναι σωστό τέτοια ώρα. Θέλω να είσαι λοιπόν, λίγο άνθρωπος. Θέλω να κάνω μία δήλωση. Να κάνεις. 27 Νοεμβρίου του 2018. Ναι, βεβαίως. Ο Πρίγιοβιτς είναι το καλύτερο σεντερφόρ που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα και έπαιξε στα ελληνικά γήπεδα. Τίποτα άλλο δεν θα πούμε. Δείτε πώς, Παναγιώτη μου. Δείτε λίγο ξανά τον γκολ. Ίσως δεν καταλάβαμε την γκολ έβαλε προχθές. Όχι, αλλού πολύ καπασούλικο ήταν. Ναι. Αλλού το κεφάλι, αλλού το σώμα, αλλού τα μάτια, ναι, αλλού το βλέμμα. Δηλαδή, δεν, μόνο δεν, αυτός δεν με, τέτοιο φάλτσο, με τέτοιο φάλτσο δουλεύει την Μπεσίρη. Και πρόσεξε, είναι ένας παίκτης που έχει και τα πόδια του, έχει βάλει φοβερά γκολ με τα πόδια και εξαιρετικό κεφάλι. Και όπως είδατε, βγαίνει πλέον και στη γραμμή του αράουτ. Βγαίνει και σαν εξτρέμ να φτιάξει παιχνίδι, να συμμετάσχει. Έκανα Wikipedia, έβλεπα τον γκολ που έβγα, το δεύτερο γκολ με τον Άρη. Ναι. Πάρτε το στην κασέτα να το δείτε εσείς που λέτε ο άνθρωπος ότι δεν ξέρει μπάλα. Καλά, γελάμε με αυτούς. Ας ασχοληθούν. Λοιπόν, ας ασχοληθούν. Να ζητήσουν μια συγγνώμη. Τι να ζητήσει, συγγνώμη. Δεν συμμετέχει ο... Τεράστιο. Όπως λέει ο κολλητός μου, ο Γαβρίλος, μέσα στην υπερβολή του, ο αδερφός μου, τι λέει κάθε φορά. Πες μου, αν είχα τώρα τον Ιμπραήμοβιτς. Ο Ιμπραήμοβιτς λέει τι παραπάνω θα έκανε από αυτά που κάνει. Τίποτα. Θα έκανα άνω κάτω την ομάδα, είναι και μεγαλύτερο ηλικία. Άρα προτιμώ τον κανονικό που είναι ο Πρίγιοβιτς. Το γκολ μέσα στον Άρη, γέρνει το κορμί του, βάζει το πόδι του έτσι, μόνο έτσι μπαίνει το γκολ. Εν τω μεταξύ, ο αμυντικός είναι πιο μπροστά από αυτό, να το σημειώσουμε. Τι να λέμε τώρα. Πρέπει να είσαι μεγάλο μαστόρι, φίλε. Α, μπράβο. Μεγάλο μαστόρι. Το πόδι έτσι όπως πρέπει και μπαίνει μεγάλο. Μπάρα στα... Να γεράσεις εδώ. Να λοιπόν, σπρίσει η κοτσίδα σου. Να μην φύγεις ποτέ. Θέλω να σου δώσω μια συμβουλή. Βεβαίως. Και εσύ να τη δίνεις σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως. Μην εξηγείς πλέον το αυτονόητο. Ναι. Δεν χρειάζεται. Okay. Αυτοί που δεν μπορούν να καταλάβουν το αυτονόητο μακριά από τη ζωή μας. Δεν μπορώ. Κουράζομαι κιόλας. Κουράζομαι. Μεγάλωσα, φίλε. Δεν είμαι 20 πλέον. Ναι. Ναι. Μπορείς να το καταλάβεις. Γιατί λέει αυτό κλεμμένο. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Εντάξει, έγινε. Συγχαρητήρια για πέρσι. Ήσουν άξιος. Όχι, είχα μια τέτοια κουβέντα. Είχα μια τέτοια κουβέντα, ρε παιδί μου, στο Σκλαβενίτη. Με πελάτη. Αεκτής.
Γιατί λες, ακούω, λέει, κάθε μέρα μας κρατάς παρέα, ωραία. Αλλά λέει, γιατί λες, λέει, ότι είναι κλεμμένο. Δεν θα το καταλαβαίνεις. Θες να σου το εξηγήσω γιατί είναι κλεμμένο το πορτάλι με τον Περτινό. Ότι το πήρες στα χαρτιά αυτά που κοροϊδεύες με το Βάλνερ, τα έκανες, έγινες ο γάβρος με κυτρινό και, μαύρα και χρώματα. Αυτό έχω ένσταση, δεν είναι καθόλου το ίδιο. Δεν αφαιρέθηκε κανένας βαθμός από την ΑΕΚ. Ναι. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό το. Τέλος πάντων, εγώ σε ό,τι αφορά στο ότι κρίθηκε στα χαρτιά. Όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, από αυτήν την άποψη το λέω. Κατάλαβες. Ναι. Απλά. Ναι, γιατί από εμάς αφαιρέθηκαν 15 βαθμοί. Πόσοι βαθμοί, δεν θυμάμαι κιόλας πόσοι. 10 αγώνες παίζαμε χωρίς κόσμο. Όλα μετράνε. Έτσι. Τέλος πάντων. 4,85. Μπήκες. Για το Φαμπέζ. Για το Φαμπέζ. Αυτά είναι. Φιλιά πολλά, γεια σου Παναγιώτη. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Πάμε να πάρουμε τις δύο τελευταίες γραμμές και τέλος, γιατί πρέπει να την κάνουμε. Κάτσε να βάλω και τον Παναγιώτη. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί, ρε. Καλώς τον. Τι έγινε, όλα good. Έλα, Μανιού. Τι γίνεται. Τι να γίνει, αδερφέ. Εδώ, ζουμουσάδα. Αγνή αυθεντικά. Ανακαθεύω στην κατσαρόλα. Τελικά. Εγώ, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Πολλά ακούω όλη την εβδομάδα. Εγώ πάλι γιατί είμαι τόσο χαρούμενος, ρε παιδιά. Είναι πολλοί λόγοι βασικά που είμαι χαρούμενος. Δεν υπάρχει κανένας μας που είναι λυπημένος. Έτσι, αγόρι μου, έτσι. Γουστάρα που πεθαίνετε, που ορκίζεστε και κάνετε και είστε πάλι πίσω. Έτσι. Γουστάρα που κάνετε τα πάντα. Τα πάντα. Βάζετε παπάδες, βάζετε τριβόλια, βάζετε τρικλοποδιές. Βάζετε offside και πάλι είστε πίσω. Πάλι. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει. Και κάτι ακόμα. Και δεν έχω παίξει μπάλα ακόμα. Ακόμα έτσι. Είμαι, εγώ πιστεύω είναι στο 7. Στο 7 είμαι. Ωρες λέτια. Με άριστα το 10. Ωρες λέτια. Είμαι στο 7. Δηλαδή άμα παίξω μπάλα τι θα γίνει. Τίποτα, φίλε. Θα μας βλέπουν. Θα στο κατάρτι με του το πειρατή. Με το κιάλι. Μπράβο. Με το κιάλι. Έτσι. Και κάτι ακόμα. Προχωράμε. Πολύ αναφορά έγινε για την τηλεόραση, για την εκπομπή. Για το Open. Για το Open. Ναι. Ναι. Ούτε εμένα μ' άρεσε. Ναι. Και επειδή δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα, έκανα κάτι πολύ εύκολο. Άλλαξα ένα κανάλι, φιλέ. Δυστυχώς, άλλαξα ένα κανάλι. Ναι. Δεν θέλω να είμαι ούτε ΠΑΟΚ TV, αλλά δεν θέλω να είμαι και αυτό που είδα. Να ακούω τώρα τον Ντέμι Νικολαίδη να ασχολείται με τον Ολυμπιακό 40 λεπτά. Τα είπα εχθές, επειδή έρχονται πάλι μηνύματα. Ναι, παιδιά, τα είπα, ξέρω, όχι, εσύ το ξέρεις, τι άκουγες χθες. Απλά θέλω να πω κι εγώ από τη μεριά μου, έπρεπε να ξεκινήσει αντικειμενικά. Βαθμολογική σειρά. Ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Για ποιο λόγο. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι το πιο φρέσκο παιχνίδι. Ποιο είναι το πιο φρέσκο παιχνίδι. Η βαθμολογική σειρά δεν λέγαμε ανέκαθεν. Αυτό. Δηλαδή αν ήταν ο Ολυμπιακός πρώτος. Αν ήταν η ΑΕΚ πρώτη, δεν θα ξεκινήσουμε με βαθμολογική σειρά. Εδώ το ξεχνάμε. Όχι, φίλε, εγώ χάρη δεν κάνω σε κανέναν. Θέλω αυτό που δικαιούμαι. Ούτε κλέβω, ούτε ζητάω να με κάνεις τη χάρη. Πολύ σωστά. Αυτό που, πολύ σωστά. Αυτό που είναι το σωστό, αυτό θέλω. Αυτό θέλουμε. Δεν ούτε ζητάμε. Ούτε κάνω παζάρια στον εαυτό μου. Ακριβώς. Ούτε ζητήσαμε, το τονίζουμε και πάλι. Δεν ζητήσαμε να είναι ΠΑΟΚ TV και δεν είναι ΠΑΟΚ TV. Μακάρι κάποια στιγμή να γίνει ΠΑΟΚ TV. Δεν θέλω να είναι ΠΑΟΚ TV και εκπομπή. Όχι, μακάρι. Θέλω να είναι αντικειμενική. Ακριβώς. Θέλω να είναι αντικειμενική, όχι ΠΑΟΚ TV. Υπάρχει όμως και το ενδιάμεσο. Υπάρχει και το ενδιάμεσο. Να έρθει ένας δημοσιογράφος ΠΑΟΚΤΣΙΣ, μόνιμα να είναι εκεί, στο πάνελ. Να έρθει ένας παλέμαχος τύπου Τουρσουνίδη, τύπου Γούλη Αποστολίδη, τύπου. Λέω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να είναι μόνιμα ένας εκεί. Είναι εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ, ενώ είναι πρώτος. Για ποιο λόγο. Πιστεύω ότι και αυτό δεύτερον, θα γιατί πιστεύω. Γιατί να υπάρχει ο Μπασινάς και ο Κατσουράνης και να μην είναι ο Τουρσουνίδης που είναι παλέμαχος ορκισμένος. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει, αν θέλεις. Δεν έχω πληροφόρηση. Πιστεύω ότι θα γίνει, Χάρη. Είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος. Κωστή μου, τα ξέρεις και το ξέρεις πολύ καλά γιατί μιλάω και πώς μιλάω. Φυσικά. Αλλά αυτό το πράγμα φυσικά. Πιστεύω ότι πρέπει να διορθωθεί. Απλά να ξαναπώ κάτι που το λέω συνέχεια. Είμαστε ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε Open. Είναι κάτι άλλο. Πρέπει να το καταλάβετε. Μα δεν αυτό λέω είμαστε εγώ. ΠΑΟΚ. Βεβαίως θέλουμε εγώ, μετά από τόσα ΠΑΟΚ. Χρόνια, και μετά από ΠΑΟΚ. Τόσα χρόνια αθλητικής Κυριακής, γι' αυτό ο κόσμος περίμενε, είναι και αυτό είναι σωρευμένη αδικία, αγανάκτηση, περίμενε να μην δει ναι, 40 φίλε, λεπτά Ολυμπιακό. Ότι περιμένεις πώς και πώς κάτι αυτό. Καινούργιο θεωρώντας ότι θα δεις την αλλαγή αυτό. Και δεν έρχεται πιστεύω, αυτό. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Γιατί κατάλαβαν, ακούνε, μαθαίνουν, αφουγκράζονται. Και εγώ το αυτό κατάλαβα. Πιστεύω είναι συγκομμένοι τώρα για να δουν τι ακριβώς λοιπόν, συμβαίνει, okay. Να ακούσουν θετικά αρνητικά σχόλια έτσι. Και να, απλά, να την προσαρμόσουν στην εκπομπή ανάλογα. Απλά, αυτό υποσημείωση ελπίζω. Και με αυτό κλείνουμε.
Δεν θα κάνουμε άνω κάτω τον ΠΑΟΚ, την ομάδα, για το κανάλι ή για κάποια άλλη επιχείρηση. Φίλε, ξεκάθαρη, ο έτσι. ΠΑΟΚ δεν είναι το κανάλι. Αυτό, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Εμείς είμαστε όχι, πρώτοι, γιατί κάποιοι πάλι πήγαν. Πάλι παγάκια. Ακριβώς, ρε. Ρίχτε, ρε, πάγο, δεν καταλαβαίνουμε. Πηγαίνουμε ατόφιοι και δεν καταλαβαίνουμε κανένα. Απλά χώθηκαν πάλι οι περίεργοι, άσχετοι τελείως με τον ΠΑΟΚ, για να κάνουν αναμπουμπούλα, να βρίσουν το Σαββίδι, να κάνουν ανω κάτω τον κόσμο, να τον βάλουν να σκοτώνεται μετά. Δεν θα σκοτωθούμε για κανένα όπερ, παιδιά. Άστο, ψάχνουν την ευκαιρία. Ψάχνουν την ευκαιρία. Μακριά από τη ζωή μας. Αφήστε τους. Φιλιά! Μην τους απομονώσετε τους. Γεια σου, Χάρη! Βάλε με στην κλήρωση. Βάλε με στην κλήρωση. 459. Φιλιά! Γεια σου, Χάρη! Πάμε τελευταία γραμμή και κλείνουμε. Καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα σε όλο τον Μουσάκη. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον Δουβού. Και στην ΑΕΚ 2014. Ό,τι έχει απομείνει. Τευτελέως. Λοιπόν, Κωστή, θέλω να πω κάτι. Ναι. Κάτι. Λέγαμε ότι οι γάβροι δεν ξέρουν να διαχειριστούν, ας πούμε, την ήττα, την εσωστρέφεια, το να μην κτλ. Δεν είναι μαθημένοι στο να χάνουν ή στο να είναι όλος ανώτερος. Ναι. Και γι' αυτό το βγάζουν αυτό το πράγμα, φαίνεται. Και εμείς δεν είμαστε μαθημένοι στον αντίποδα να διαχειριζόμαστε μία κατάσταση στην οποία δεν έχουμε χρέη ποιοι αν είναι απλήρωτοι ή δεν είναι. Ναι, είναι ναι. Όλα πληρωμένα στην εντέλεια. Όλα. Ένα. Δεύτερον, να έχουμε όχι ποιον να βγει και αυτός ποιον θα βάλω και δεν ξέρω ποιον να πρωτοβάλω. Ναι. Δύο. Όχι όλοι. Έχω τόση ποιότητα. Δεν διαφωνώ. Όχι όλοι. Μια μερίδα. Εντάξει, ναι. Πλειοψηφία τέλος πάντων. Έτσι. Όχι πλειοψηφία. Όχι πλειοψηφία. Διαφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου ότι υπάρχει μια μερίδα που δεν μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό που γίνεται τώρα. Που είμαστε πρώτοι, που είμαστε αίτητοι. Αλλά όχι η πλειοψηφία του κόσμου. Μισό λεπτό. Ναι. Να το ολοκληρώσω λίγο, γιατί είναι πιο ολοκληρωμένο. Μέσα σε αυτό που λέγαμε, ποιον θα βάλουμε, δεν έχουμε, ήξερα εγώ, οι ποδοσφαιριστές ότι δεν παίζουν μπάλα. Άρε, λίγο προσπαθήστε, δεν τα δίνουν. Ήξερα εγώ, δεν μπορούν. Εδώ βλέπεις ότι πάω στον Ολυμπιακό, δεν κάνω και κρατάω, δεν δέχομαι επιθέσεις χωρίς να κάνω φάουλ. Ναι. Που λένε ότι είμαι soft. Δηλαδή όλα αυτά, γιατί κάποτε έπαιρνα κόκκινες, έτσι, για να τους κρατήσω μακριά. Και τώρα χωρίς κίτρινες, χωρίς φάουλ, δεν δέχομαι επιθέσεις, παιδιά. Έχει αναβαθμιστεί η ομάδα πάρα πολύ και εμείς απλά προσπαθούμε να ακολουθήσουμε την ομάδα. Ένα που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το Open, ας πούμε, παίρνω αφορμή από εκεί. Ναι. Πώς θα διαχειριστούμε τώρα. Ότι λέμε ότι δεν πρέπει να γίνουμε παοκάρχες. Να γίνει, ξέρω εγώ, η εκπομπή ΠΑΟΚ TV. Ωραία. Δεν πρέπει να είναι όμως και... Στο άλλο άκρο. Αθηναϊκή... Μία από τα ίδια. Τηλεόραση. Ναι. Αυτό είπαμε. Πρέπει είπαμε. Να βρεθεί μια ισορροπία. Είπαμε. Νομίζω θα γίνει μια αυτό. Μια φόρμουλα. Νομίζω θα αυτό γίνει. Αυτό θα γίνει όμως σταδιακά. Δεν υπάρχει... Ναι. Είναι, μόνο, είναι πιο... μόνο μία εκπομπή. Ας δώσουμε πρώτα και εκεί. Άτομα, νομίζω ναι, το καταλάβω. Πρώτα 1000 άτομα, πώς θα έπρεπε να βγει η εκπομπή. Θα Θα πάρει χίλιες διαφορετικές περισσότερο απόψεις. Εκνεύρισε. Άρα. Εκνεύρισε. Ο Δόνης που ξέρουμε πώς συμπεριφέρθηκε στον ΠΑΟ και τι έγινε. Δικαστήρια κτλ. Σου λέει στην πρώτη εκπομπή καλούν αυτόν που έσυρε τον ΠΑΟ στα δικαστήρια για τα 800 χιλιάρικα. Ο Ντέμις που αποθέωνε τον Ολυμπιακό, το καλύτερο, πιο δημιουργικό θέλει. Ποδόσφαιρο κτλ. Ναι, έτσι που τον έλεγε χαλίφι πέρσι. Πράγματα. Θέλουμε μόνιμους εκεί που να μιλάνε για τον ΠΑΟ. Αυτό είπαμε εμείς. Είδες ο Σαββίδης μετά το σκηνικό με την ΑΕΚ. Με τη φωτογραφία και το όπλο και τα λοιπά, με ό,τι έγινε. Αυτό τιμωρήθηκε ο άνθρωπος. Πώς... Αυτό τιμωρήθηκε εκεί, δεν ξαναπατάω μέχρι να γίνει το νέο γήπεδο. Τι να πεις τώρα. Οι αποφάσεις της ομάδος είναι... Κάνε επίλογο, το βούω, σε παρακαλώ. Ναι. Στο 50 και κάτω. Αυτό που σου έχω πει μια φορά, ότι αν είναι αδικηθώ, είναι αδικήσω, προτιμώ να αδικηθώ. Ναι. Επειδή δεν υπάρχει το 50, ή θα αδικήσεις, ή θα αδικηθείς. Και επειδή ούτε χαλίφι σε να τον λένε, ούτε ο ΠΑΟΚ δεν γουστάρει. Προτιμά να είναι μια αντικειμενική εκπομπή. Προτιμά να αδικηθεί και να είναι αθηναϊκή τηλεόραση παρά να αδικήσει. Έγινε Θουβού! Σε φιλώ! Σε χαιρετώ! Ζουμουσού, αδερφέ μου! Σε χαιρετώ! Λοιπόν, δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 55 ένα νούμερο να δώσω την ψαρούκλα. 33 είναι ο Γιώργος σε 4-16. Σε 4-16. Γιώργο, θα σε πάρουμε να μας δώσεις επίθετο. Εσύ θα μας πάρεις μάλλον, γιατί δεν έχουμε μείνει από τα τηλέφωνα. Λοιπόν, πριν από το παιχνίδι,
Την Πέμπτη θα είμαστε εδώ 8 η ώρα. Θα έχουμε το pre-game. 8 με 9, 9 την κάνω, φεύγω για να προλάβω να είμαι στο Ρίτζεσι όπου θα έχουμε τη μεγάλη εκδήλωσή μας. Θα δούμε μαζί τον αγώνα με την Τζέλσι στη γιγαντοοθόνη με δωρεάν μπύρα. Όλα υπέροχα, όλα τακτοποιημένα. Εδώ είμαστε. Φεύγω, έρχεται η Τρόικα. Bye, 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 bye.